Αυτό με μία. Αγία το Ζαπά από τα αριστερά. Προϋποθέσεις για το ΠΑΟΚ. Ζαπά θα βγάλει σέντρα και βαλιά γκολ. Και το ΠΑΟΚ με τον Πρίγκοβιτς. Στο έκτο λεπτό. Εξαιρετική σέντρα του Ζαπά. Και βαλιά ψαράκι του Πρίγκοβιτς. Στην απέναντι γωνία. 0-1 ο ΠΑΟΚ. Από την πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του. Η άμυνα της Μπάτσε δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 0-1 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Πρίγκοβιτς. Πολύ ωραίο γυριστό. Γυριστή κεφαλιά στην απέναντι γωνία. Σε τρεφορείς και όταν από την έξυπνη σέντρα του Λέω Ζαπά. Από τα αριστερά στο έξι ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι. Νωρίς με την αυγούλα 0-1. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Λουτσέσκου που πατάει καλά. Σε αυτό το διάστημα νωρίς βέβαια, υπάρχει πολύ δρόμος ακόμη, αλλά η πίεση πλέον πάει στην πλευρά της Μπάτε. 0-1 από αυτό λοιπόν με τον Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς. Άνιας για τον Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο για τον Πέλκα. Πέλκα σε ένα Μαουρίτσιο. Ψάχνει τον Ζαμπά ο Μαουρίτσιο, είναι εξαιρετική η παλιά. Κατεβάζει ο Ζαμπά. Μπερδεύεται ο Λίος, πατάει ο Ζαμπά περιοχή. Κι άλλη φάση με τον Βασιλιάδο. Θα πλακάρει. Γκολ! 0-2 με τον Λέω Ζαμπά. Στο 11, εξαιρετικό πλασέ κόντρα ρε η μπάλα, ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει δεύτερο γκολ στη δεύτερη επίθεση που κάνει στο 11. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Σερπίσκι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Φιλιππέγκο. Η μπάλα αναπαύεται στην εστία του τερματοφύλακα των Λευκορώσων. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 11 με τα γκολ του Πρίγκοβιτς και τον Ζαμπά. Ο Ζαμπά απόλυτος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού με ασίστ και γκολ σε πρώτη φάση. Αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο καλά πατάει ο Βραζιλιάνος, αφού στις δύο φορές που πάτησε περιοχή έκανε το σωστό. Από εκεί και πέρα και ο Μαουρίτσιο είναι αυτός που τον βρίσκει πολύ σωστά σε, στο ένας μέναν με τον Ρίος. Ο Ρίος κάνει κακή άμυνα γιατί πέφτει πάνω στην τρίπλα. Ο Ζαμπά βρίσκει την ευκαιρία, πατάει στην περιοχή πλασάρι. 0-2 ΠΑΟΚ στο 10. Μπόρισο φαρακλέβει ο Κάνιας για τον Ζαμπά. Ζαμπά με μία και τον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο βλέπει το Σαββάμπη στην περιοχή. Μέσα Σαββά. Λασάρι κόλ. 0-3 για τον ΠΑΟΚ. Στο 17. Με τον Βραζιλιάνο να πηγαίνει στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ο Μαουρίτσιο την ασίστ. 0-3 ΠΑΟΚ στο 17. Κάνει όργια επιθετικά ο Σαββά. Μία ασίστ και δύο γκολ για τον Βραζιλιάνο στο 17. 0-3 ο ΠΑΟΚ. Εκθέτει για ακόμη μία φορά την άμυνα της Πάτε. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα του Λουτσέσκου, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να πετυχαίνει 3 γκολ σε διάστημα 17 λεπτών και να παίρνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Ζαμπά. Για τον Μαουρίτσιο με μία ξανά Ζαμπά που φεύγει στο χώρο. Ζαμπά τώρα με προϋποθέσεις πατάει περιοχή. Σπάει στον Πέλκα. Πλασέ του Πέλκα γκολ. Αφήστε τον γκολ από το ΠΑΟΚ. Στο 73. Ασίστ Ζαμπά. Πλασέ εξαιρετικό από τον Δημήτρη Πέλκα στο 73. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει το 4ο γκολ. Άλλη μια φάση που δημιουργεί συνεργασία Μαουρίτσιο Ζαμπά. Ο Ζαμπά δίνει δεύτερη ασίστ. Εξαιρετικό πλασέ του Πέλκα. 1-4 ο ΠΑΟΚ. Η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος. Πανέμορφο γκολ από τον ΠΑΟΚ. Άμα τον Δημήτρη Πέλκα που σκοράρει σε κανονικό χρόνο και όχι σε πέναλτι, σε ροή αγώνα και όχι με πέναλτι. Όπως έκανε στο παιχνίδι με τον Άρη μετά από καιρό. 2 ασίστ και 2 γκολ για τον Λέο Ζαμπά, ο οποίος δημιουργεί και από την δεξιά πλευρά μετά την αλλαγή του Λουτσέσκου. Πάτε μπόρεις στο ΠΑΟΚ 1-4 λοιπόν στο 73. Τότε ήταν το γκολ του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι στα πρόσωπα των παιχτών της ΠΑΤ. Καλά ήτανε. Καλά ήτανε χθες. Σεμνά. Πεινά. Εύκολα. Όχι να πάρει την ισοπαλία. Όχι άμα θα χάσει τι θα γίνει. Όχι τώρα έχει άλλο. Πάρε 0-3 στο 17. Φίλε, ποιος το περίμενε. Εντάξει. Αντίο. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε. Εσύ από τον πάνελ δεν προλάβαμε να βγούμε χθες μέχρι να γυρίσουμε. Δηλαδή εντάξει, θα δεν γίνονται. Δεν είχαν έρθει παραγγελίες σε άλλους. Τι. Εμείς δεν είχαμε περάσει ενδεκάδες που λέει. Και άντε να γίνει 0-1. Και αλλαγές. Λες, οκ, το παιχνίδι παίζεται, αλλά 0-3, ρε παιδιά. Πες, δεν το πίστευες όταν βγήκες. Όταν μπήκες και μα δονούσε το κινητό από την εφαρμογή του. Του ΠΑΟΚ, που όταν βάζει γκολ έρχεται ειδοποίηση. Λέω, κάτι άλλο θα είναι. Βλέπω το 0-1, λέω, άμα δεν το προλάβαμε. Ναι. Οκ, εντάξει, λέω, θα δούμε το επόμενο παιχνίδι. 0-2. Κάτσε ρε ψηλέ. 0-3 το βλέπω μακριά. Λέω, καλά, οκ. Τσέλσι Βίντι, μετά καλό παιχνίδι. Λέω, δηλαδή, μη μου θυμίσεις αυτό το παιχνίδι. Γιατί ρε, εσύ αγάπη. Over 3,5.
Over 3,5. Με το ζόρι ένα, με το ζόρι. Και, ναι. Ναι, αλλά είχαν 35 τελικές. Ναι, ρε, αλλά δεν έπαιρνε με τίποτα μέσα. Δεν έπαιρνε με τίποτα. Ναι. Α, έπαιρνε όμως. Μωράτα, λοιπόν, το έβαλε και αυτό το παιδί. Γιατί και θυμήθηκε φυσικά ο Σάρι να αφήσει στον πάγκο τους πάντες, έτσι. Καντέ, Αλόνσο, Αζάρ, όλοι στον πάγκο. Μετά που έσφυξε του έβαλε. Όμω δεν του έβαλε όλοι. Είχε βάλει γκολ στο 6. Δεν θα χάσουμε τώρα βαθμούς και από τη Βίντι. Ναι, σωστά. Τι ένα 4, ρε παιδιά. Τι ένα 4. Χρήστο και όσοι ακούγεται το χαράκι μα από πίσω, το έχω χάσει εγώ. Παίζει, ωραίο. Εντάξει, okay. 1-4 λοιπόν. Πάω 24, 1-4. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2. Ωραία. Θα πούμε αρκετά που έχουν κάνει μαζί. Νομίζω ότι ο Πάοκ έκανε χθες καθοριστικό βήμα, έτσι, για την υπόθεση. Είναι πάρα πολύ πλέον μαρίς, ξεκάθαρα το έχει στα χέρια του. Αλλά ξεκάθαρα. Αυτό το παιχνίδι ήταν κομβικό, γιατί το εισιτήριο, αν βγάλουμε έξω από το πλάνο τη Τσέλσι, θα είναι ανάμεσα σε Πάτε Μπόρισοφ και Πάοκ. Και με το διπλό εκτός έδρας, σίγουρα ο ΠΑΟΚ πήρε ένα έτσι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό προβάδισμα. Νομίζω ότι τα παιχνίδια με Βίντι, που είναι η αδύναμη του ομίλου. Που είναι καπάκι τώρα, έτσι. Είναι ένα εντός και ένα εκτός, έτσι. Έτσι ακριβώς. 6 βαθμούς εκεί, έτσι. Mm-hmm. 6 βαθμούς. Και 3 πήραμε, 9. Ναι. Εντάξει. Έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση με τη χθεσινή, και δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και η διαφορά των τερμάτων ακριβώς που μπορεί να χρειαστεί και στην πορεία του ομίλου. Ακριβώς. Δημιουργήσε στην Πάτε. Είναι πολύ άσχημο τώρα να ξέρεις ότι ο άμεσος αντιπαλός σου και η δεύτερη θέση έχει κερδίσει την έδρα σου με 4-1. Mm-hmm. Και θα μπορούσε και παραπάνω. Ναι. Τα έλεγε, παιδιά, ο προπονητής της Πάτε. Μην κοιτάτε τον Πάοκ στο μάτς με την Τσέλσι. Έτσι. Η Τσέλσι είναι ένα επίπεδο πάνω, ένα και δύο και τρία επίπεδα πάνω από όλους μας. Έτσι. Ναι. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Μπορεί... Πρέπει να κοιτάμε τον Πάοκ στο τι έχει κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Και αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 5 στα 5, είναι πρωτοπόρος και προέρχεται από ένα -2, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό λέει και δείχνει πολλά. Ένας ΠΑΟΚ σε ένα πολύ κακό φεγγάρι, έτσι. Όχι πολύ κακό, ρε παιδί μου, σε ένα φεγγάρι τέλος πάντων μέτριο, γιατί αγωνιστικά, έτσι, γιατί οι νίκες έρχονται και συνεχίζουν να έρχονται. Και μάλιστα ήρθαν και με εντυπωσιακό. Δηλαδή, πέρα από το ότι ήταν αποτελεσματικός, πέρα από το ότι σκόραρε 4 τέρματα, ήταν και καλός. Δηλαδή, και η αμυντική λειτουργία της ομάδας, νομίζω ότι χθες Κρέσπο Βαρέλα κάνουν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τους. Ο Κρέσπο όχι εκτέθηκε, απλά, αν θέλεις, τον στιγματίζει η φάση στον γκολ του Σκάβιτς, που η μπάλα, ναι, ακουμπάει πάνω του, okay. Αλλάζει τροχιά, ωραία, και καταλήγει. Αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν αυτά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι εκπληκτικοί και οι δύο. Του Τόσκα του βγαίνει πάρα πολύ καλό το παιχνίδι από τα αριστερά. Ο Μάτος, παιδιά, είναι ένα θέμα που θέλουμε. Θέλει ανάσεις, έτσι. Υπάρχει ένα καλά, θέμα είναι και με λογικό. Τον Μάτος. Είναι λογικό ακριβώς. Δεν ξέρω. Σίγουρα τον προβληματίζει τον Λουτσέσκου η διαχείριση του Μάτους, και από εκεί και πέρα είσαι σκάουτερ της Μπάτε Μπορίσοφ, έτσι. Και ρε παιδιά, έχει αφήσει τον Μαωρίσιο να ολονίζει στο χώρο του κέντρου, ειδικά στο πρώτο. Δεν του έβλεπε ο Μαωρίσιο. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο καλός ο Βραζιλιάνος ή αν ξέρεις δεν τι, μπορεί να τον κλείσουν. Δηλαδή... Μπορεί να το ρίσκαρε, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και με τον Σταύρο για τον ρόλο του Μαωρίσιο, που ξέρεις, πολλές φορές στο κομμάτι, σε εκείνο το μισό που έχει να κάνει με τελική ενέργεια ή τελική πάσα, δεν είναι τόσο αποφασιστικός. Χθες όμως είχε πάρα πολύ χώρο. Πριν πάμε στην τελική πάσα του Μαωρίσιο, και αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει, ή πόσο σηκώνει το κεφάλι του, χθες ο Μαωρίσιο κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή γυρνάει αυτό στην λέω. Άμυνα, κουβαλάει την μπάλα, αλλάζει όλο το παιχνίδι με βαθιές μπαλιές, οι δύο ασίστ. Αυτό λέω, ότι μπορεί, επειδή βρήκε το χώρο χθες, που μπορεί να τον έδωσε και επίδεσαι κιόλας η Μπάτε, αυτό το πράγμα το πλήρωσε. Δηλαδή είσαι Μπάτε. Τίποτα. Σήμερα υποβάλλεις την παρέτησή σου για μένα. Είσαι Μπάτε, κάνεις το σκάουτινγκ. Έχει φάει 4, έτσι, ναι. Άμα ισχύει αυτό που λέμε, ναι. Κάνεις το σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ και πας και αφήνεις τον Μαωρίσιο να ολονίσει. Και βλέπεις ότι όταν ο Μαωρίσιο είναι πιο απελευθερωμένος, ακόμη και ο Κάνιας δείχνει πολύ πιο βελτιωμένος δίπλα του. Ναι. Γιατί δηλαδή, είναι δύο κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Και η άμυνα παίρνει μέτρα και ανεβαίνει. Δηλαδή είναι αλυσίδα. Τώρα, παιδιά... Το να σου πω εγώ ότι δεν ήταν καλός ο Μαωρίσιο, θα γυρίσω και θα σου πω και για τον Κρέσπο, θα σου πω και για τον Βαρέλα, θα σου πω και για τον Κάνιας. Δηλαδή. Τους παίρνει όλους η μπάλα, και χθες ο Μαωρίσιο ήταν καλός. Γι' αυτό, ρε παιδιά, δείξε μου, πες μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα είσαι. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό 100% με τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Νομίζω ότι εκείνη. Στο ότι πόσο καλή είναι η μέρα σου και αποδοτική όταν τα χαφ σου είναι σε καλή ημέρα. Ναι, όσον αφορά τη μέρα, συμφωνώ. Νομίζω όμως ότι αυτή η γραμμή είναι η πιο αδύναμη αυτή τη ομάδα. Έτσι πιστεύω εγώ. Ότι έχει θέμα. Ναι, απλά προς το παρόν. Ρολάρει όλη η ομάδα. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Okay, χθες ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα γκολ από τον Πρίγιο, τον οποίο πρόσεχαν πάρα πολύ. Είχε εξαιρετική μέρα τον Ζαμπά.
αλλά νομίζω ότι όλη η δουλειά για μένα, η αθόρυβη δουλειά, αυτό που λέμε αφανή ήρωα, είναι ο Μαουρίσιο. Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω επειδή το 3-0 έγινε τόσο γρήγορα, σε 15-17 λεπτά, τους λύθηκαν τα πόδια μετά και ό,τι και να κάνανε έβγαινε. Ακόμα ναι. και μετά από το 1-0. Ό,τι και να κάνανε τους έβγαινε. Νομίζω στατιστικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν 4 τελικές, 3 γκολ. Έφυγε, έφυγε πάρα πολύ όλο το άγχος αυτό το εκτός έδρας, το ότι δεν είναι, γιατί και η ομάδα ήξερε ότι δεν είναι στο καλύτερο δυνατό φεγγάρι, προφανώς το ξέρουν όλοι. Έφυγε αυτό το πρώτο γκολ. Αυτό δεν αλλάζει μόνο από τα 3 γκολ, πιστεύω εγώ. Αλλάζει από το πρώτο γκολ που έβαλε πριν. Δηλαδή εκεί από, από τη στιγμή που στην πρώτη σου ας πούμε, σοβαρή επίθεση σου κάθεται τον γκολ και είσαι μπροστά αμέσως. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν γενικά παιχνίδια τα οποία. Νιώθει ότι τα ελέγχει, πραγματικά πλέον μπορεί τον αντίπαλο να τον διαλύσει. Ναι. Όπως έγινε και χθες. Αυτό. Παιχνίδια τα οποία βλέπουμε ότι δεν, ή καταλαβαίνει μέσα στο παιχνίδι ότι δεν το ελέγχει, εκεί έχει θέμα αυτός. Μαζεύεται. Αλλά πραγματικά σε μάτς τα οποία τα φέρνει εκεί που θέλει, που έχει την ποιότητα για να το κάνει, από εκεί και πέρα μετά μπορεί πραγματικά τον αντίπαλο να το διαλύσει. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Νομίζω ότι η πρώτη σοβαρή απειλή της Μπάτε σημειώθηκε στο 51. Εκεί στο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου που. Φάνηκε ότι η Πάτε λίγο έχει μπει αποφασισμένη, που αποφασισμένη είναι να... Εντάξει, να μαζέψει λίγο το, να την κατάσταση, ναι. την κατάσταση και να αποφύγει τον διασυρμό, έτσι. Ναι, ναι. Εκείνο το δεκάλεπτο νομίζω ότι ό,τι μπόρεσε να κάνει και να δείξει. Ναι. Έτσι, εντάξει, είχε και κάποιες βοήθειες από τον πάγκο, γιατί έβγαλε τον του Όμινεμ, πώς λέγεται το φόρτος. Ναι. Ναι, ο οποίος δεν πρέπει να ακούμπησε μπάλα, εγώ περισσότερες φορές ακούμπησε μπάλα, και έβαλε τον Σκάβιτς, ο οποίος κατευθείαν με το που μπήκε ο άνθρωπος έδωσε μια όθηση επιθετικά στην ομάδα του και άρχισε λίγο να κινείται η Μπάτε. Και μετά μπαίνει και το. Ω παιδιά, νομίζω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Πιστεύω ότι το χθεσινό παιχνίδι στην Λευκορωσία έμοιαζε πάρα πολύ με τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Δηλαδή η Μπενφίκα έβαλε 4 γκολ στη Τούμπα. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Ωραία. Χωρίς. Δηλαδή ακούσε ένα 4 και λες. Έχεις δίκιο. Δεν υπήρχε ο αντίπαλος. Σπάτσε, ναι. Λοιπόν, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Κι όμως το παιχνίδι μοιάζει πάρα πολύ. Μοιάζει και στο σκορ φυσικά. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η Μπενφίκα ήταν πολύ εύστοχη. Τη κάθισαν οι φάσεις. Ακριβώς. Και κέρδισε με ένα 4. Το ίδιο ακριβώς. Πάνω κάτω το ίδιο έγινε χθες με τον ΠΑΟΚ. Δεν το λέω για κακό. Απλά. Όπως υπάρχει η διαφορά επίπεδου του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, έτσι υπάρχει η διαφορά επίπεδου ομάδων τύπου Μπάτε, που δεν είναι μικρή ομάδα, αλλά η φετινή της ομάδα είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο με τον ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω εγώ. Και το χθεσινό το δείχνει. Ναι, 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 ναι. Έτσι, γιατί βέβαια για να βάλεις 4 γκολ δεν σημαίνει ότι κάνεις 15 τετατέτ, έτσι. Προφανώς και πρέπει να είσαι εύστοχος. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποια ομάδα που βάζει 4 γκολ έχει φτιάξει και άλλες 10 ευκαιρίες κλασικές, ας πούμε. Δεν κάνει 14 ευκαιρίες για να βάλει 4 γκολ. Απλά το παιχνίδι έτσι όπως πήγε. Μου θύμισε πολύ αυτό το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Συμφωνώ. Έτσι νομίζω εγώ. Συμφωνώ. Τουλάχιστον σε αυτό που έγινε χθες. Σε μια εκπληκτική βραδιά για τον Λέο Ζαμπά, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω η καλύτερη του βραδιά με τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Ξέρεις τι μου άρεσε πάρα μακάρι πολύ. Να έχει διάρκεια. Μακάρι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν οι δηλώσεις του. Επειδή έχει ανοίξει και γενικώς και χθες εμείς κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Ουάρντα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ερώτηση που δέχτηκε για το γεγονός ότι δεν είναι βασικός, δεν αποτελεί μια σταθερά του προπονητή του και πώς ο ίδιος το διαχειρίζεται όλο αυτό. Και λέει ότι είμαι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ένας Ζαμπά, ο οποίος, Νίκος, υπενθυμίζω ότι δεν το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Όχι. Από την αρχή. Θυμάσαι στη Βασιλεία. Θυμάμαι. Στο εκτός έδρας που, που βγαίνει, του δίνει ο Λουτσέσκου το χέρι του. Και φεύγει εκνευρισμένο. Ναι, σε εμάς που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 0-3, ε. Ναι, στο μάτς με τον Πανιόν νομίζω ήταν εκτός αποστολής. Δηλαδή, έχει υποστεί και ο ίδιος κάποια σκοτσέζικα τους από τον Λουτσέσκου, αλλά βγαίνει χθες, έτσι, που του δίνει φανέλα βασικού και λέει ότι πρέπει να. Θέλω χρόνο, θέλω να προσαρμοστώ στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται rotation από τον προπονητή και ότι όταν είναι να μπω και να παίξω, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον το μυαλό του να γυρίσει και πάλι να αντιδράσει κακώς γιατί δεν παίζει, γιατί δεν πήρε φανέλα βασικού. Αλλά αυτό είναι μια νοοτροπία που μας αρέσει. Ναι. Δηλαδή, χθες μετά από μια τέτοια εμφάνιση με 2 γκολ, 2 assist, βγαίνει και λέει αυτό. Ναι. Εντάξει. Το σημαντικό για αυτόν τον παίχτη και γενικότερα για αυτά τα παιδιά, γιατί δεν είναι. Είναι ο Ζαμπά, είναι ο Λιμιός, που επίσης δεν είναι και αυτός ένας παίκτης με τεράστιες εμπειρίες, του είναι 30, ξέρω εγώ. Ο Άρντα, όταν γυρίσει και αν γυρίσει, είναι αυτό το πιο σημαντικό, το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διάρκεια στο παιχνίδι του. Φυσικά εννοείται δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Ζαμπά σε κάθε μας να βάζει 2 γκολ και να δίνει 2 assist, έτσι. Αλλά η διάρκεια εννοώ το να είναι όσο δυνατόν περισσότερο λειτουργική και ανάλογα για θέσεις που παίζουν. Έτσι, γιατί η θέση που είναι εκεί, ο Λιμιός, ο Ζαμπά,
Ο Βελκαντουρίου παίζει πολλές φορές εκεί. Ο Μπίσεσβαρ. Είναι θέσεις που έχουν να κάνουν και με θέμα ημέρας και όλα αυτά. Αλλά. Δηλαδή, λες για το Μαουρίσιο. Δηλαδή, ρε φίλε, ο Ζαμπά είναι πολύ γρήγορος και πολύ δυνατός. Εντάξει. Και εσύ από εκείνη την πλευρά του έχει δώσει πέντε στρέμματα να τρέχει. Και σου κάνει δύο ασίστ, σου βάζει δύο γκολ. Τι να σε κάνει. Δώσ' του χώρο και τι να σε κάνει, δηλαδή, θα σε αφήσει. Τι να σε κάνει. Κάτι, δεν θα τον δεις να γυρνάει πίσω με τίποτα. Μην του δίνεις ελεύθερο γήπεδο. Θα σε σκοτώνει, ναι. Έτσι. Ναι. Όπως επίσης για μένα είναι τρομερό το γκολ του Πρίγιοβιτς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Περίμενε λίγο να πούμε εδώ ότι στον γκολ του Πρίγιοβιτς η φάση ξεκινάει από τον Γκάνιας. Γιατί τον έχουμε σκίσει λίγο. Σωστά. Δηλαδή σωστά. Η κάθετη είναι από τον Γκάνιας. Όχι, είναι αυτό που είπες εσύ. Ότι χθες οι δύο χαφ του ΠΑΟΚ πραγματικά ήταν σε πολύ καλή μέρα. Και με αφορμή και αυτό. Η ομάδα έβαλε 4 γκολ, έπαιξε καλά, βγήκε σε καθαρές φάσεις και όλα αυτά. Το γκολ του Πρίγιοβιτς σεντεφορίσιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Ναι. Πολύ δύσκολο γκολ. Το goal. Να γυρίσεις το κορμί σου εκεί ναι, για να στείλεις την μπάλα με το κεφάλι στην άλλη γωνία είναι κάτι τρομερά δύσκολο που έκανε ο Σέρβος. Ο Σέρβος εκτός έδρας στην Ευρώπη έχει σκοράρει. Ναι, βέβαια. Πού? Στη Βασιλεία δεν έχει σκοράρει. Α, έχει ναι, στη Βασιλεία έχει σκοράρει. Έχει σκοράρει και στη Βασιλεία, οκ, εντάξει. Το θυμόμουν. Το εκατοστό εκτός έδρας γκολ του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο με υπογραφή Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Ναι, ήταν αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Και ο Ζαμπά έγινε ο νεότερος ξένος ποδοσφαιριστής έτσι, σε ηλικία 20 ετών και 2 μηνών, αν δεν κάνω λάθος, που σκοράρει. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τα παιδιά μας θα μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία σήμερα, θα μπορέσουμε, έτσι. Έχουν ξυπνήσει. Δεν είναι ότι τους πετυχαίνουμε σε αεροδρόμια, πάνε έλα και όλα αυτά και μετά φεύγουν. Ωραία. Σήμερα ούτως ή άλλως η ομάδα έχει προπόνηση στην Λευκορωσία. Οκ. Okay. Έτσι γιατί προσέχουν και τις λεπτομέρειες στον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά και με Σταύρο και με Στέργιο να μας μεταφέρουν από εκεί. Γιατί τα παιδιά μας ήταν και κάτω από τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Ναι, ρε, δηλαδή, όντως. Καθόταν από πάνω σαν. Ο οποίος Ιβάν Σαββίδης με Στέλιο Μαλεζά, Κρίκο Καρέλη, Σιαμπάνι. Στη σουίτα εκεί, τέλος οι τρεις που ήταν εκτός αποστολής και είχε γίνει ένας χαμούλης με κάποιον μαμουζέλο. Ναι, με ένα. Ο οποίος νόμιζε ότι επειδή είδε τους τρεις ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός αποστολής, ότι ο Σαββίδης βρίσκεται στον πάγκο. Ρε εσύ τώρα, τι. Δεν είναι τα social media για όλους. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δηλαδή, νόμιζε ότι είναι στον πάγκο. Δεν είναι για όλους τα social media. Δεν είναι. Ξεκάθαρα δεν είναι για όλους. Και μην κάνετε όλοι social media έτσι, άμα δεν ξέρετε να τα διαχειρίζεστε. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε μετά. Το σχολιάσουμε, ναι. Έτσι, με αυτό το ύφος που έχεις τώρα. Πάμε στο διάλειμμα. Ναι, να εδώ. Μεταγραφές δεν κάνει, αλλά αγοράζει πούλμαν. Πουλμανάρα πήρε. Πουλμανάρα πήρε. Η Άικ λέει αγόρασε το πούλμαν της Dortmund. Ναι, βέβαια. Το πούλμαν που χρησιμοποιούσε μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Στην μόνο αλήθεια. Για τις μεταγραφές ξέρετε να κράζετε. Μεταχειρισμένο. Πιο φτηνό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Το πούλμαν είναι για απόσυρση. Λέει και το βρήκανε στην εφημερίδα σε τιμή ευκαιρία. Σε πληστηριασμό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε με Νίκο Μοσχοβίτη, Αγάπη Γαβριλίδου και Ελένη Μπούντου. Και απεσταλμένους από την Λευκορωσία. Έτσι θα τους ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα Σταύρο Κόλκα. Θα μας δώσει έτσι εικόνα του παιχνιδιού μέσα από το γήπεδο. Ένα γήπεδο το οποίο δεν γέμισε, Νίκο. Τι να γεμίσει εσύ. Εδώ είχαν βάλει εκείνο το υπερσύγχρονο τρένο για να τους πάει και να τους φέρει δωρεάν 12 η ώρα το βράδυ. Αλλά βλέπεις πώς να ασχοληθούν δηλαδή. Okay. Είναι πολύ το κρύο όμως. Δηλαδή τους έβλεπα με κάτι κουβέρτες στον πάγκο καθόντουσαν. Ναι, αλλά εγώ είδα μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τους απεσταλμένους, διάφορους απεσταλμένους, που είχε έναν συνάδελφο ο οποίος ήταν με βερμουδίτσα. Ωραίος. Έχει το καλοκαίρι στη ζωή του μέσα, στην καρδιά του. Ήταν με τη βερμουδίτσα του εκεί μια χαρά. Στο μεταξύ, στο γήπεδο. Εντάξει, το ποδοσφαίρο το ξέρετε πολύ καλά. Πολλές φορές πας ντυμένος καλά-καλά και τα πόδια δεν ζεσταίνονται ποτέ. Έτσι. Ποτέ. Μπορεί να έχεις βάλει τα πάντα από πάνω, ρε παιδί μου, και να μην ζεσταίνονται. Στο κρύο και δεν κάνεις τίποτα και δεν κινείσαι. Ναι. Και όμως ο συνάδελφος δεν καταλάβαινε από τέτοια προφανώς και ήταν μια χαρά. Ήταν εκεί πέρα με τη βερμουδίσα του και δεν έτρεχε τίποτα. Θεωρείτε ότι μετά από αυτό δικαιούται κανένας να μου πει φέτος το χειμώνα εμένα στην Τούμπα ότι φοράω λεπτό παντελόνι ή πολύ καλοκαιρινά παπούτσια και τέτοια. Ξεκάθαρα όχι. Που με κράζανε ένα ολόκληρο. Όχι ολόκληρο χρόνο, δύο χρόνια για τα παπούτσια που είχα βάλει στα χιόνια. Ανοιξιάτικα παπούτσια στα χιόνια έβαλε στην Ξάνθη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μεγάλη υπερβολή. Λοιπόν, πάμε στη Λευκορωσία. Πάμε στο Σταύρο Κόλκα, ο οποίος μας περιμένει. Σταύρε, τι γίνεται. Περίμενε λίγο. Κόπα. Did you want to say something about your experience? Oh. Perfect experience. Okay. Especially with the press. Okay. 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 Only that. Yeah, okay. Tell us about your life, about everything. Okay.
Τι γίνεται, παιδιά. Πες μας λίγο καταρχάς με ποιο μιλάς. Με τη φυλακό μας. Τι πίστευες εσύ. Α, συνεχίστε τουρισμός. Τότε πρέπει να πάρω το μικρόφωνο στο στόμα σου, να σε ακούω κι εγώ. Στο στόμα εδώ. Εγώ δεν είμαι στο στόμα. Συναγός και στήρα μας μιλούσε με το μικροφωνάκι, στο λεωφορείο. Και τι είπε για την εμπειρία της μαζί σας. Ξεναγώ, δεν είχαμε ακριβώς ξεναγώ, αλλά πάντα το πρακτορείο έχει ένα άτομο για να μην χαθούν οι άλλοι. Συνοδό δηλαδή, Σταύρε. Συνοδό, συνοδό. Καταφέραμε, λέω, να μην χάσουμε άνθρωπο, έτσι δεν γίνεται και με συνοδό μαζί. Ελένη, γιατί σε ακούω τόσο πίσω. Δεν ξέρω. Μπορείς να συνεννοηθείς με τον Χρήστο, όποιος είναι. Χρήστο, ανέβασέ με, δεν ξέρω, ναι, δεν με ακούς, ναι, καλά. Χριστάρα μου, τι κάνεις, δώσ' να λίγο, ναι, δώσ' λίγο. Ανέβασέ με. Την μισή λευκολοσία θα δώσει λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, Σταύρο, χθες έψαχνε λίγο ο Στέργιος, αγχώθηκε μετά το μάτς. Εδώ είναι ζών και αγχώθηκε μαζί με το Στέργιο, αγχώθηκε η μάνα μου, αγχώθηκαν οι συγγενείς. Και ο Γιώργος λίγο να όχι να πάρει τηλέφωνο το Σταύρο που είναι. Καλά. Το είπε 5 φορές ο Στέργιος, να ξέρεις. Πού είναι ο Σταύρος, πού είναι. Αφού είναι πόδι, έγραφα, τι να κάνω. Έχω χάσει το Σταύρο, δεν το βλέπω πουθενά. Παιδιά, κλείνουν τα φώτα. Πού έχει μείνει ο Σταύρος. Δεν ξέρω. Γιατί έτσι. Το θέμα σου είναι. Ο Στέργιος γράφει το παιχνίδι και άμα κάνεις κάποια κέντα και γυρίσεις κάποια παιχνίδια, θα το γράφει δεύτερη φορά. Εγώ περίμενα να τελειώσει. Ωραία. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Χαθήκατε δηλαδή μισό λεπτάκι, γιατί το έχασε αυτό. Χαθήκατε στο γήπεδο. Χαθήκατε στο γήπεδο μεταξύ σας. Όχι ρε, εγώ ήμουν στην αίθουσα τύπου ρε. Εγώ ήμουν στην αίθουσα τύπου και δεν τη ζώνη. Να είμαι για 8 μέτρα απόσταση και με έχασε. Και μετά να ρωτιέσαι εσύ γιατί θέλει συνοδό. Σταύρο, πιστεύεις ότι ήταν όλες οι λειτουργίες στο κεφάλι του σε πλήρη κατάσταση εκείνη την ώρα ή είχε κάποια θέση. Εγώ είμαι ήρεμος, δηλαδή και στο 1-3 δεν πιστεύω ότι θα γυρίσει αυτό το παιχνίδι με τίποτα. Ωραία, και στο 4 μου βγάζει έναν πανηγυρισμό. Τι κοιτάω, λέω, τι κάνει. Πραγματικά πίστευα θα φάμε τρίποντο. Δεν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε το παιχνίδι με την υψηλότερη συγκέντρωση στην ιστορία του. Δηλαδή έφαγε ένα γκίσο πεντάλεπτο που τα έξι σε λίγο. Έφαγε στο δεύτερο, ναι. Και μετά ένα λεπτό μετά έχει ξαναπάρει την μπάλα τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου γύρω-γύρω αυτή. Η οποία έχει κρίνει να τους λυπάσει. Εντάξει. Μια ομάδα που δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα, εντάξει. Ναι. Δεν παίξαμε με τα τριμήκρανα. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεις τη βαθμολογία της UEFA είναι πολύ ψηλότερα από κάποιες νεοφύστατες ΠΑΕ. Βέβαια. Ωραία, ναι. Όχι, θα μας βγάλουν ότι παίξαμε και με χωριά. Όχι, αλλά το κάναμε πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή όταν στο 17 είναι 0-3. Ναι. Να στείλουμε και τις κατάρες με αυτήν την επίκταση που δεν σκόραρε. Και στην Τζέλσι. Για Τσέλσι ρε παιδιά, το έβαλε Τσέλσι. Για Τσέλσι τώρα. Κατάρι στην Τσέλσι. Δείχτηκε αμέσως η άλλη. Έλα. Κάτσε ρε Σταύρο, εγώ το είχα over 3,5 στην Τσέλσι. Κατάλαβε. Συγχαρητήρια, το διάβασα καλά. Θέμα τώρα. Ναι, ενώ εσύ περίμενε να είναι 1-0 με 35 τελικές. Πολύ normal. Ναι. Σταύρο, αν σου έλεγε κανεί ότι στο 17 θα είσαι 0-3 στην Πόρη Σοφαρένα, τι θα έλεγε. Πριν το παιχνίδι τώρα, έτσι. Επειδή εγώ το έπαιξα σε όλα μου τα δελτία over. Περίμενα την δεκάδα. Ναι. Εντάξει. Περίμενα την δεκάδα. Η αναμενόμενη. Με το που είδα. Δεν ήταν η αναμενόμενη. Κοίτα, όχι. Γιατί λέγαμε αλλαγή. Και Τόσκα, λέγαμε και Ζαμπά. Ο Χατσερίδης πεζότανε. Πεζότανε ο Χατσερίδης. Εμείς τον είχαμε δώσει Κρέσπο Βαρέλα τώρα. Δεν ξέρω ο Χατσερίδης πώς μπήκε στο πλάνο χθες το πρωί ξαφνικά. Πεζότανε και το Χατσερίδη τέλος πάντων. Ναι. Είχε ένα κρυθαράκι το παιδί. Με το που βλέπω την δεκάδα. Αρχίζω over, διπλά, αυτά, τα έβαλα όλα. Ναι. Ωραία. Δεν είναι, πώς το λέμε, δεν το φοβόμουν τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που πέρασε την πίεση των ελληνικών ντέρμπι. Είχα ένα μούδιασμα από την Κυριακή, γιατί δεν ήταν εικόνα αυτή που παρουσιάσαμε. Ναι. Αλλά επειδή αυτή έχει να κάνει κυρίως με την πίεση του αποτελέσματος του ελληνικού πρωταθλήματος που το πρέπει είναι πολύ πιο έντονο από την Ευρώπη. Ωραία. Με το που έφυγε το Καραϊσκάκη από πάνω μας, είχα μια σιγουριά, επειδή υπάρχει και η ευρωπαϊκή άβδα όταν παίζεις Europa, όπως και να το κάνουμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλός. Ναι. Εντάξει. Τώρα δεν περίμενα, είναι η αλήθεια. Στο μεταξύ, στο βιντεάκι που ανεβάσαμε στην ανάλυση, Ελένη μου είδες πόσο προβληματικά ήταν τα στόπερ την Πάτε.
Αυτό που ουσιαστικά στοχεύσαμε στην ανάλυση. Και φάνηκε και χθες, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος ήταν. Φάνηκε απλά χθες. Ο Πολιάκοφ να ήταν ο χειρότερος. Ο χειρότερος. Ο Πολιάκοφ και ο Φιλιππέγκο, ναι. Και οι δύο. Και ο Ρίος απλά είπατε και ο Ρίος από τα δεξιά. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εντάξει. Είχαμε εντοπίσει αυτό το πράγμα στην ανάλυση, την είχαμε δείξει. Ωραία, είχαμε δείξει το πρόβλημα που έχει. Ωραία, είπατε και αυτό το πρόβλημα εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω. Σταυρό. Ανεκμετάλλευτο στοιχηματικά. Ναι. Ναι. Είσαι υπεύθυνος του τμήματος σκάουτινγκ της Λευκορωσίας. Και στο πρώτο ημίχρονο ναι. αφήνεις τον Μαουρίσιο, γιατί δεν υπάρχει παίκτη πάνω στο Μαουρίσιο, έτσι, να αλωνίζει και να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Δεν παρετήσει σήμερα. Δεν είναι ο Μαουρίσιο, δεν μπορείς να τον πλάσεις. Το πρόβλημα της Μπάτε ποιο ήταν. Δηλαδή χθες στο χώρο του κέντρου δεν είχε μεγάλο θέμα η Μπάτε. Για σένα, πέρα όχι, από, τα, πέρα από την άμυνα. Τα άκρα, η ταχύτητα του πάγου. Άκου λοιπόν. Όταν στην πρώτη φάση κάνεις το 0-1, ωραία, αυτομάτως η ομάδα παίρνει ψυχολογία. Σίγουρα. Εντάξει, καπάκι έχει σωστές αποστάσεις. Άρα έχει όλη την ευχέρεια, ωραία, να κυκλοφορήσει την μπάλα σωστά. Ο Μαουρίτσιο που είναι ένα παιδί καθαρά εγκεφαλικό, ξέρει πάντα να ξεμαρκάρεται, ξέρει πάντα να κάνει την κίνηση στα κενά διαστήματα, ειδικά όταν είναι καλά, είναι ένας χαφ που μπορεί να είναι και ο πιο εγκεφαλικός και ποιοτικός χαφ που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι ένας top χαφ. Ναι. Απλά η αστάθειά του, εντάξει, είναι αυτή που δεν του έχει δώσει μέχρι τώρα τα credits τα οποία θα μπορούσε να έχει αν ήταν πιο σταθερός. Και το έχουμε δει πολλές φορές, ναι. Με τα πάνω φέτος έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Δηλαδή, φέτος υπάρχει Μαουρίτσιο. Με τη Βασιλεία, υπάρχει με τη Σπαρτάκ, ωραία, υπάρχει στο Ντέρμπι με την ΑΕΚ που είναι εκπληκτικός, υπάρχει χθες, δηλαδή δεν είναι η περσινή του εικόνα, μία έτσι, μία γιουβέτσι, ωραία, και όταν ο Μαουρίτσιο είναι καλά, είναι καλά και ο Κάνιας. Είναι καλά και ο Κάνιας, είναι καλά η πλάγη, είναι δύο, ουσιαστικά έχει μία key pass, όταν βγάζει το ένας με έναν το Ζαμπά στο δεύτερο γκολ, ωραία, και έχει μία assist στο τρίτο. Εντάξει, ναι. Εκτός όλων των άλλων όμως έχει να κάνει με την επιλογή του να δίνει ρυθμό ή να παγώνει το παιχνίδι. Ναι, που κάνει ναι. πάντα το σωστό. Γι' αυτό σου είπα ότι χτες είχε την πολυτέλεια και του χώρου και του γεγονότος ότι δεν είχε παίκτη πάνω του. Δηλαδή δεν έβλεπες. Νομίζω ότι το μπορούσε να... Δεν μπορεί να παίξει πάνω του. Ελένη, άμα βάλει παίκτη πάνω του, ωραία, ο Πέλκας θα κάνει πάρτι. Που πάλι έκανε. Που πάλι έκανε, αλλά ο Πέλκας ήταν πιο κλεισμένος από τον Μαουρίσιο για μένα χθες. Ναι, γιατί είναι πιο κοντά στην περιοχή. Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Το πρόβλημα δεν είναι για την Πάτε. Δεν ήταν τόσο ο Μαουρίσιο το ότι είχε χώρο. Το πρόβλημα για την Πάτε ήταν ότι δεν αποφάσισε να πιέσει ψηλά τον ΠΑΟΚ. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του και να βρει αυτό που θέλει. Και παράλληλα δεν ήταν και στην άμυνα πίσω. Είχε δώσει μέτρα στην πλάτη της. Νομίζω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή ούτε πίεσε ψηλά. Ούτε είχε την άμυνα πίσω. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε από τα άκρα, στην ταχύτητα κυρίως και την μπάτα αρκετά. Ναι, είχε αλλά... Είχε πιο βαριά κορμιά η μπάτα. Τώρα ότι... Ναι. Η μπάτα γενικά είχε βαριά κορμιά ναι. και γενικά δεν είχε κοντινές αποστάσεις. Ναι. Σταύρο, γενικά νομίζω ότι συνεχώς. Όπως έχουμε καταλάβει πολύ καλά φίλε, τα στόπερ ειδικά από την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι λίγο βαριά. Ναι. Έχουν λίγο ναι, ένα ναι, θέμα. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Το χειρότερο δυνατό τρόπο. Αλλά... δηλαδή τώρα τι πώς το λένε. Μα δεν το λένε τόση ώρα, κρατιέμαι, τι να κάνω, να μην το πω, να μην το αναφέρω δηλαδή. Όχι, δεν μία θα μιλήσεις, φαρμάκι θα στάξεις. Τι να κάνω δηλαδή. Ναι. Ξεκολλάτε, μην τα μπλέκουμε γιατί και η Ρουφιάνη είναι... Ναι, 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 ξεκαθάριζετε εσείς τα όρια γιατί τώρα ο Νίκος δεν ξέρει φωτιές ανάμεσα. Έχεις δίκιο. Έχουν οι Ρουφιάνη δουλειά. Δόξα τω Θεώ, το πρωί είναι. Ναι, με τα πολλά. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε σε ένα παιχνίδι must win με τον απόλυτο συνδιεκδικητή του για τη δεύτερη θέση του ομίλου. Ωραία, κατάφερε να κάνει ένα εμφατικό διπλό. Ένα διπλό το οποίο σκοτώνει και ψυχολογικά την Πάτε. Δηλαδή η Πάτε τώρα προσπαθώ να σκεφτώ τι κίνητρο μπορεί να έχει από εδώ και στο εξής, έχοντας καθαρίσει το πρωτάθλημα στη χώρα της και έχοντας αυτή τη βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ στην έδρα της στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Και με αρχικό ο πλάνο να ρίξουν να κάνει... όλο το βάρος στην Ευρώπη, έτσι υποτίθεται. Ναι. Ναι. Και πραγματικά ψάχνω να δω το κίνητρο που θα μπορεί να έχει ένας παίκτης και ο μηχανισμός της Μπάτε για να κυνηγήσει τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Που σημαίνει τι? Ότι η Μπάτε για να μπορέσει να περάσει τον ΠΑΟΚ πρέπει ο ΠΑΟΚ να χάσει ένα παιχνίδι από τη Βίτη. Αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα η Βίτη δεν είναι του πεταμού. Μην νομίζει κανείς ότι
Αν ο ΠΑΟΚ δεν παίξει θα κερδίσει, στη Βίντη κυρίως. Βίντη είναι μια ομάδα οργανωμένη, με λίγη ποιότητα, αλλά το παίζει το παιχνίδι της. Δεν είναι δηλαδή άμπαλη. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια κλάση πάνω, εννοείται. Εντάξει. Αλλά αν νομίζει, όπως και οποιοδήποτε παιχνίδι του Europa League, αν νομίζει ο ΠΑΟΚ ότι μπήκε και το παίζει το παιχνίδι πριν παίξει, θα κάνει τεράστιο λάθος. Ωραία. Άρα εδώ στα δύο παιχνίδια με τη Βίντη, ο ΠΑΟΚ έχει την τεράστια ευκαιρία, ωραία, να κλειδώσει την υπόθεση πρόκριση, ελπίζοντας βέβαια ότι η Τσέλσι θα κατεβάσει κανονική ομάδα στα παιχνίδια με την Πάτε. Όπως και να το κάνουν. Και βέβαια στο τέλος, να πάμε, πότε παίζουμε στο Λονδίνο, Πέμπτη ή έκτη αγωνιστική. Πέμπτη. Τέλη Νοεμβρίου, ναι, 30. Ναι, ελπίζουμε να πάμε στο Λονδίνο για τουριστικούς λόγους, καθαρά. Ωραία. Μπας και γίνει τέλος πάντων η δουλειά μας έτσι, ώστε να μην φορτωθεί και η ομάδα με πίεση σε μια περίοδο που θα πλησιάζουμε το τέλος του πρώτου γύρου και τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολλά στα πόδια των παιχτών. Γενικά πάντως... Το δύσκολο θεωρητικά έγινε με αυτή την νίκη χθες. Τώρα εντάξει, τα άλλα δύο με τη Βίτη είναι μέσα στο... Φαίνεται να είναι το πιο εύκολο έτσι κομμάτι είναι, της δουλειάς. Okay. Έτσι είναι, Νίκο, ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο εμφατική τόσο κατηγιστικός ο ΠΑΟΚ χθες και όσον αφορά στο κομμάτι του πώς μπήκε στο παιχνίδι και βάζει 3 γκολ στα 17 και στο πώς διαχειρίζεται μετά το παιχνίδι. Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι η Βίντι έχει βάλει ένα αυτογκόλ με τον Κρέσπο ακάτοχη στιγμή. Ναι. Γιατί στο τέλος χρεώθηκε στον Κρέσπο νομίζω. Στην αρχή το χρεώνανε στο Σλάβιτς. Αλλά μετά είδα ότι χρεώθηκε στον Κρέσπο. Δεν ξέρω, το είδατε αυτό. Ναι. Ναι, γιατί ακουμπάει στον Κρέσπο και αλλάζει. Αλλάζει πολύ και καταλήγει στα δίχτυα, ναι, το Πασχαλάκι. Ναι, ωραία. Έχει αυτή τη φάση και ένα σουτ του κόντρα και το έβγαλε ο Πασχαλάκι. Δηλαδή 90 λεπτά δεν έχει φάση ουσιαστικά. Ωραία, ο ΠΑΟΚ κυκλοφορεί την μπάλα με τέτοια άνεση που αν επιλέξει να ψάξει και άλλα γκολ μετά το 0-3 θα το κάνει. Ναι. Αλλά γνωρίζοντας και ο ΠΑΟΚ ότι είναι φορτωμένος με περίσσια πίεση από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και σήμερα, κάνει και λίγο διαχείριση, εντάξει. Λογικό. Απλά λογικό. Το κάνει με τόσο ωραίο τρόπο που δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Δεν το κάνει άγαρμα δηλαδή, το κάνει εντυπωσιακά. Δεν ξέρω πώς φαίνεται από την τηλεόραση, πραγματικά για 20 λεπτά ολόκληρα, 25 λεπτά, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να παίζει κολόιδο. Το είδαμε δεν πολύ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή να τελειώνει το ημίχρονο, είμαστε στο 0-3, να πάμε στα αποδυτήρια για ανάσες, βγαίνουμε και στο δεύτερο και βλέπουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Φάνηκε σε πολλά διαστήματα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ ως ομάδα έκανε τη δουλειά της με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Το στενάχωρο κομμάτι που υπάρχει από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα είναι η μη πρόκριση στο Champions League, αλλά ποδοσφαιρικά δεν ταξίζαμε. Η Μπενφίκα αποδείχθηκε ανώτερη από εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Υπάρχει δικαιοσύνη και όταν υπάρχει δικαιοσύνη δεν υπάρχει στεναχώρια ουσιαστική. Υπάρχει εκείνη τη μέρα, αλλά μετά θα το φιλοσοφείς. Λες ο άλλος ήταν καλύτερος. Και λες είναι δίκαιο το ποδόσφαιρο στην τελική. Ναι, ακριβώς. Κάποια στιγμή ακριβώς. Είναι δίκαιο, ναι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα πάω καταφέρνει σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη πεντάδα αγώνων να κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα. Στην κακή του μέρα στο κύπελο δεν του κοστίζει κάτι η ισοπαλία με τον Άρη. Ναι. Θα πάμε να παίξουμε την πρόκληση με τον Άρη των Σπαρτών, ξέρω. Και στην Ευρώπη. Ωραία, που λέει ο λόγος, ναι. Αν εξαιρέσει το ματς με την Τζέλσι που δεν έπαθες και τίποτα κακό. Δεν ξέρετε, άκου, Ελένη, δεν είναι. Το ματς με την Τζέλσι είναι ως μη γενόμενο. Συμφωνώ. Ναι, μα το είπε και ο προπονητής της Μπάτε, δηλαδή ότι παιδιά μην βλέπετε και κρίνετε τον ΠΑΟΚ από την εικόνα που είχε στο μάτς με την Τζέλσι. Η Τζέλσι είναι άλλη ομάδα, άλλη κατηγορία. Δείτε τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, έτσι, που ξεκίνησε με -2 και έρχεται ως πρωτοπόρος. Εννοείται. Ναι. Η Τζέλσι η οποία δυσκολεύτηκε χθες, έτσι, να τα λέμε όλα. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει έναν άθλο ποδοσφαιρικό. Γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι από τα 14, και στα 14 που χρειάστηκε ένταση για καθαρίσει. Ακόμα και στα παιχνίδια του αθλήματος που θεωρητικά ήταν το φαβορί, θεωρητικά, που ξεκάθαρα ήταν το φαβορί, έπαιζε σε έδρες που παραδοσιακά δυσκολεύεται, όπως είναι του Πανιωνίου και του Όφη. Και έχει κερδίσει εκτός έδρας ντέρμπι, έχει κερδίσει εντός έδρας ντέρμπι, έχει βγάλει από τη ζωή του ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, που για εμένα μαζί με τον Ατρόμητο είναι το αμέσως πιο κάτω επίπεδο από τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Και πλέον μπαίνει σε μία σειρά αγώνων έχοντας τις 15 μέρες διακοπής. Βέβαια και το παιχνίδι του Απόλλωνα την Κυριακή, εντάξει. Ναι. Αλλά εκεί περιμένω να πάω σοβαρό να κάνει τη δουλειά. Απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή περιμένει τη διακοπή για να σώσει, να μαζέψει τις αδυναμίες της. Απέναντι πάω στον Απόλλωνα να κλείνει τον κύκλο αυτό, ναι. Με Ματζουράκι στην Τούμπα. Έγινε. Με Ματζουράκι στην Τούμπα. Ας έρθει και ο Μουρινιωάκης. Τι θα κάνει Ματζουράκι. Θα τους πάει λίγο πιο πίσω. Και Θεός βοηθός. Τέλος πάντων. Δεν είναι ότι κερδίσαμε πριν παίξουμε, θα πρέπει, να είμαστε σοβαροί. Αλλά εδώ που έφτασε ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διαφορεί για ένα παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορεί να, γκρεμίσει ό,τι έχτισε με, κόπο και με αίμα. Ωραία, για ένα παιχνίδι με, με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα πρέπει να είναι σοβαρός και να πάει στη, διακοπή για να πάει μετά χάρη λαού να παίξει με τον Ατρόμητο εδώ, με τον, μάλλον με τον Παναθηναϊκό εδώ και με τον Ατρόμητο, για να κάνει και μια τριάδα ακόμη αγώνων που είναι στα μέτρα του και να πάει στην τελική ευθεία, τελική πεντάδα του πρώτου γύρου που είναι παιχνίδια τα οποία πολύ δύσκολα θα χάσει βαθμούς. Ένα τελευταίο, ναι. Τι είναι το Αρτήρης, είναι χαριτωμένο παιδί. Κανονικά. Κανονικά. Έχει συμβεί απίστευτο σκηνικό χθες με το ξύπνο και γελάμε ακόμη, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό. Έχω τα γυρίσουμε. Σταύρο, αυτός ο παίκτης Μπάτε τελικά, του Όμινεν, πώς λέγεται? Έχουμε κάτι ερωτήσεις από τον κόσμο. Να σας πω κάτι. Εξαρτάται από τα δύο ονόματα. Αυτός είναι δουλειά αγάπη. Μια και ξύνεσαι όλοι τώρα, ξύνεσαι. Ξέρεις τι θέλω, ως αφεντικό θα σου μιλήσω. Ναι. Να βρεις τη μετάδοσή μου και να βρεις πώς, με πόσα διαφορετικά ονόματα τον είπα. Βρείτε και ακόμα και το Ιβόνεν είπες, να ξέρεις. Είπες άλλον παίκτη. Το Ιβόνεν. Ναι, άλλον παίκτη. Σαφώς και αυτός. Καλά. Στο τέλος Ραϊκόνεν έλεγα. Θα πήγαμε και στη φόρμουλα. Πάλι καλά, τώρα έκανε αλλαγή. Πάλι καλός. Σε δυσκόλεψε αρκετά όμως, Ρεσί. Εκτός του ότι τοποθέτησε την πάτη όπως να είναι. Μας έδωσε βούτυρο στο ψωμί, έβγαλε και τον Ραϊκόνεν και τον Μάκινεν. Αυτό. Ναι, έβαλε τον σκόρερ όμως. Έβαλε τον σκόρερ όμως. Ναι, εντάξει. Σταύρο, ένα τελευταίο... Άτυχος. Ήταν μόνο η φάση νομίζω που... Όχι, εκτέθηκε, εντάξει, δεν του κάτσε καλά... Δεν έκανε κάτι, μα δεν έκανε κάτι λάθος. Άτυχος ήταν. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ένα τελευταίο σχόλιο για Ζαμπά πριν σε αποδεσμεύσουμε. Επειδή έγραφε χθες στο σχόλιο σου ότι ήταν το βράδυ που συστήθηκε ο Ζαμπά στην Ευρώπη. Συστήθηκε, αυτή είναι η αλήθεια, δεν τον ήξερε εγώ. Ένας παίκτης που ήταν στις μικρές εθνικές της Βραζιλίας, που έκανε μια επιλογή ερωτηματικό πηγαίνοντας στην Τέρε Κρόσνη, μάλλον πλήρωσε μανατζερικές αποσταλίες, αν καταλαβαίνω καλά. Βρέθηκε σε μια χώρα και σε ένα ποδόσφαιρο πολύ μακρινό από την οτροπία δικιά του, αλλά παράλληλα και σε μια ομάδα χωρίς στόχους. Ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία και τον πήρε. Μέχρι τώρα μας είχε δείξει στοιχεία. Δεν μας είχε δείξει καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο και αποτελεσματικότητα. Είχε βάλει ένα γκολ στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Ένα εκπληκτικό γκολ σε ένα φιλικό πρέπει να ήταν. Ποιο ήταν, που πέρασε κανένα 12 άτομα. Νομίζω το πρώτο πρέπει να ήταν. Μας είχε δείξει στοιχεία τέλος πάντων. Όμως αυτό το παιδί έπρεπε να περάσει μια διαδικασία για να γίνει πιο καλό συνδυαστή το ποδόσφαιρο και πιο αποτελεσματικός. Εντάξει. Στα τελευταία παιχνίδια που είχε χρησιμοποιηθεί ήταν κακός. Έως εκτός από τη χρόνια. Ήταν και εκνευριστικά αυτά που έκανε πολλές φορές. Ναι. Ήταν δηλαδή σαν να μην είχε το μυαλό του στον πλανήτη. Ναι. Αλλά αυτά τα παιδιά έτσι είναι. Και ο Λιμιός πέρασε από αυτό το στάδιο και ο Πέρκας ήταν 19-20 χρόνια πέρασε από αυτό το στάδιο. Και ο Γουάρτα το περνάει ακόμη. Ο Γουάρτα το περνάει μέχρι 70 χρονών. Αλλά αυτό που έγινε για τον Γουάρτα είναι καλό χθες, να ξέρετε. Του Ζαμπά εννοείς. Ναι, του Ζαμπά. Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα περάσει από αυτή τη διαδικασία ο Ζαμπά και τέτοιες βραδιές είναι αυτές που μπορούν να το αλλάξουν και όλη την καριέρα. Αν εκμεταλλευτεί σωστά ψυχολογικά αυτό το το βράδυ, αυτό την εμφάνιση, κυρία, ναι, ναι. Ναι, θα είναι όλα καλά. Αν ψηλώσει παραπάνω από αυτό που πρέπει και δεν κατανοήσει ότι αυτό πρέπει να είναι η μονιμότητα, όχι να βάζει δύο γκολ και δύο ασίστ, ναι. Αλλά είναι να είναι λειτουργικός για την ομάδα του. Ωραία. Αυτό θα πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι ο Ζαμπά έπεισε και τον τελευταίο ότι έχει τα στοιχεία. Ναι. Το πότε θα μπορέσει να μονιμοποιήσει αυτή την εικόνα. Ωραία. Πάλι μας έβαγε τη θέση. Εσύ ρε, στην αέρα είμαστε. Όπα. Θα σου έλεγα τώρα. Όπα. Δεν συγγνώμη στον αέρα της πόλης. Φίλα, φίλα. Το παίρνει από πίσω. Προστατεύστε την ομάδα μας. Ναι. Τέλος πάντων, πώς το λένε, ο Ζαμπά λοιπόν έχει αυτή την ευκαιρία να μονιμοποιήσει αυτή την εικόνα παίζοντας με τον ίδιο τρόπο και την ίδια φιλοσοφία, γιατί δεν είναι μόνο ότι βάζει τα γκολ της assist, είναι ότι και συνδυαστικά είναι αυτός που πρέπει. Κουβαλάει την μπάλα όσο πρέπει, παίζει όταν πρέπει, κάνει αυτά που δεν έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Άρα λοιπόν είναι ένας από φάρος, να το κάνω λίγο ποιητικό, ναι, ναι, για το τι πρέπει να συμβεί στο άμεσο μέλλον με τον Ζαμπά. Τα στοιχεία τα έχει, εντάξει. Και όπως είπε, αλλά και ένας... θα περάσουμε και άλλο. Ναι. Και όπως είπε, λέω, και ένας φίλος χθες, το θέμα της διαχείρισης είναι το βασικό, γιατί εκεί ξεχωρίζει ο παίκτης που είναι για πολύ μεγάλα πράγματα από τους ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Ναι. Ουσιαστικά, ο Ζαμπά και ο Λεμιός για μένα είναι τεράστια project. Εντάξει. Ο Ζαμπά έχει άλλα στοιχεία, ο Λεμιός έχει άλλα στοιχεία. Και οι δύο αυτό που παίζουν ουσιαστικά, αυτό που θα αλλάξει την εικόνα τους και θα φτάσουν σε ένα τόπο επίπεδο, είναι η ψυχολογία τους. Η ψυχολογία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Κάτσε λίγο, γιατί ο συνάδελφος, ο Κάνης δεν έκανε καμία παλιά σε κανένα γκολ. Δεν έκανε στο πρώτο. Ο Μαουρίσιο ήταν στη δεύτερη. Ο Μαουρίσιο είναι σε όλα. Πώς το λένε. Καλό ήταν ο Κάνης, όμως έχει δίκιο ο συνάδελφος. Μια χαρά ήταν ο Κάνης. Ναι, μη μαλώστε για τον. Ναι. Γενικά πάντως, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να... μέχρι τώρα δεν του έχει στοιχήσει το γεγονός ότι έφυγε μια σταθερά που ονομαζόταν Τζάλμα Κάμπος και μπήκαν στη θέση του παιδιά, τα οποία δεν έχουν, δεν έχουν ξεκάθαρη ποδοσφαιρική εικόνα σε κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρουν ποτέ τι θα σου δώσουν και τι δεν θα σου δώσουν. Ο Λεμιός έχει μια εικόνα καλή, τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι, δημιουργικά φοβάται. Ωραία, ο Ζαμπά ήταν μέχρι τώρα μέτριο σε όλα τα επίπεδα, κάνει ένα παιχνίδι top που φέρνει κουβέντα γύρω από αυτό, που σημαίνει αυτομάτως ότι το έχει. Δεν το έχει. Αλλά μέχρι, εγώ πιστεύω, το τέλος της φετινής σεζόν, αυτά τα παιδιά ακόμη δεν θα έχουν το επίπεδο σταθερότητας που θα θέλαμε. Θα έχουν βραδιές καλές, θα έχουν βραδιές κακές, αλλά όλοι θα πρέπει να ξέρουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το πράγμα θα συμβαίνει. Και από το χρόνο νομίζω, όταν θα αισθάνονται και αυτοί καλύτερα από την παρουσία τους σε επαγγελματικό επίπεδο, σε top επίπεδο και με μια γεμάτη σεζόν στην πλάτη τους, τότε θα είναι και πιο σταθεροί νομίζω για την ομάδα και για τον εαυτό τους. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε. Δεν αλλάζει κάτι ούτε όταν ο Ζαμπά κάνει κακό παιχνίδι, ούτε όταν ο Ζαμπά κάνει τα όργια τα χθεσινά. Παίρνει απλά ψυχολογία. Το θέμα είναι αν αυτή η ψυχολογία που θα πάρει θα τον οδηγήσει στο σωστό δρόμο ή θα τον οδηγήσει στο λάθος. Γιατί τα 20χρονα παιδιά πάντα είναι ερωτηματικό το κατά πόσο θα μπορέσουν να διαχειριστούν μια κατάσταση. Μάλιστα. Ωραία. Μας τα είπε όλα. Μας τα εξήγησε. Να τον αποδεσμεύσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Να του ευχηθούμε καλή επιστροφή. Όλα να πάρει καλά. Θα πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο του Μίνσκ. Ωραία. Να ξέρετε. Ωραία. Εντάξει, και τι γερό έχει, τι να φορέσω κατεβαίνοντας. Και εδώ κρύο έχει, όχι το κρύο της Λευκορωσίας, αλλά έχει έτσι μια μουντίλα. Αλλά παραμένει πάντα ηλιόλουστη και ερωτική η Θεσσαλονίκη για σένα. Ηλιόλουστη την κλίση. Δεν θα μου πείτε τι φοράτε για να ξέρω ότι θα βάλω κατεβαίνω στο πλάνο. Τίποτα, ηλιόλουστη την κλίση. Μια ζακέτα. Τίποτα, μπλουζάκι, τίσερ και ζακέτα που μπορεί και να μην χρειάζεται κιόλας, να ξέρεις. Και οι τρεις φοράνε φούτερ, να ξέρεις. Σταύρε, εσύ φίλε μου με τι σερτ είσαι μια χαρά. Να ξέρεις, απλά πράγματα. Με τι σερτ δεν είμαι μια χαρά, θα βάλω μια ζακέτα. Ναι, έχει και μια ζακέτα μαζί σου, ρε παιδί μου, αλλά είσαι μια χαρά. Έχουμε μια που πήραμε. Έχουμε μια που πήραμε με το Συμπουδίδιο από τη Γερμανία την ίδια φορά, με σε κάθε αποστολή. Ωραία. Θα νομίζει κανείς ότι είμαστε ξαδερφάκια. Ναι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Τι φοράς. Α, όχι, τώρα φοράει αυτό που πήραμε το από μέσα, όχι τη ζακέτα. Ωραία.
Okay. Δεν είχε αγοράσει μια ίδια, αλλά την ξέχασε. Τη φάγανε πριν πούμε από το υπόλοιπο κέντρο. Ναι, αλλά βγήκε φωτογραφία για να τη στείλει στη γυναίκα, να είναι ωραίο. Εννοείται. Εντάξει, αλλά έμεινε η φωτογραφία, ναι. Έμεινε η φωτογραφία. Ωραία. Καλή συνέχεια. Πάρε το Στέργιο να σε διασκεδάσει. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Καλή επιστροφή. Ωραία. Ωραία. Στάλιν κατά Χίτλερ, πώς το πω αυτό. Στάλιν κατά Χίτλερ. Νίκη Στάλιν κατά Χίτλερ. Έγινε. Άντε. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο Κόλκα, τραβήξαμε αρκετά. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, συνεχίζουμε. Πάω 24. Πήγαμε, κάναμε μία βόλτα σε πρώτη φάση στο Μίνσκ. Για Ιβάν Σεβίδη ρωτήσαμε που ήταν πάνω το κεφάλι του. Αλλά έχουμε κι άλλο απεσταλμένο, έτσι. Τι να κάνουμε. Και ήταν η θέση του. Του Ιβάν Σαβίδη και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, εκεί ήταν η Σουίτα. Είσαι σίγουρος ότι ήταν εκεί, γιατί μπορεί να ήταν στον πάγκο, όπως γράφουν κάποιοι που μπερδεύτηκαν. Μπερδεύτηκαν. Ξέρουν τους γίνεται, περνάει και λίγο τα χρόνια. Και τώρα και σου λέω τα Facebook, τα Instagram και όλα αυτά. Δεν είναι για όλους. Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο σχόλιο. Δεν είναι για όλους, παιδιά. Για αυτή την υπόθεση, ότι δεν είναι για όλους. Εντάξει. Για να σου πω κάτι, γιατί πρέπει. Καταλαβαίνω ότι κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη και είναι κάτι πολύ καινούργιο για τους ανθρώπους. Δες το παιχνίδι, σχολίασε με τους φίλους σου, κάνε το καφενείο στο σπίτι σου, στο σαλόν. Τι θες τώρα και πας και γράφεις. Ναι, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους κάποιες ηλικίες από ένα σημείο και μετά. Το λέω, το ξέρω από πατέρα μου, να ξέρεις. Ότι τι, για πες. Τους είναι κάτι πολύ καινούργιο, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και θέλω να γράψω την άποψή μου, δηλαδή. Και πάλι ο δικός μου κρατιέται, είναι κύριος. Δηλαδή απλά βλέπει, δεν ασχολείται. Έχει κάνει Facebook. Αλλά θέλουμε φωτογραφίες στο Viber όμως. Καλό, κάνουμε και Viber κλήσεις. Αλήθεια. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν, φαντάζομαι, είσαι άλλο. Ναι, καταλαβαίνεις, είναι κάτι πολύ καινούριο. Ναι, και θέλω να το ζήσω. Είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά που τους ενθουσιάζει κάτι. Ναι. Εντάξει, απλά, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι για όλους τα social media, παιδιά. Κάτι μαμουζέλι και όλα αυτά. Εντάξει, είναι λίγο περίεργες καταστάσεις. Ωραία. Στέλιο Αναστασιάδη. Καλημέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Στέργιο, την κάναμε την ερώτηση και στον Σταύρο. Αν σου λέγαμε χθες ότι στο 17 θα είσαι 0-3, πώς θα αντιδρούσες? Δεν νομίζω να το πει και άνθρωπος. Κανένας. Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Στέργιος. Ναι. Δεν το πείτε άνθρωπος, παιδιά, το 0-3. Πάντως, βλέποντας λίγο έτσι τις ευρωπαϊκές νίκες του ΠΑΟΚ, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας μετά από το... Μετά από κοινά τα 7. Το σκεφτώ. Με τη Λοκομοτίβ Τυφλίδας. 6 ή 7 ήταν εκεί. 7. Το σκεφτόμουν και εγώ χθες, να σου πω την αλήθεια. Και αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ αν θυμάμαι πουθενά κάπου με 4 γκολ. Και δεν μου ερχότανε. Δεν έχει υπάρξει άλλη 4 του ΠΑΟΚ μακριά από την Τούμπα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη του δικεφάλου στην Ευρώπη. Ναι. Κάτι λέει και αυτό. Έχει αυτό σημασία του. Το άλλο δεν ξέρω αν το αναφέρατε με τον Σταύρο. Σας άκουσα από τη μέση και μετά μέσω του ίντερνετ για το ΠΑΟΚ ήταν μόνο ένα φάουλ. Αυτό δεν το αναφέραμε, αλλά όντως είναι ένα έτσι πολύ απίστευτο, εντυπωσιακό στοιχείο. Αυτός που πρέπει να κατηγορηθεί που δεν βγάλαμε παιχνίδι για 0 ο Τόσκα. Είναι ο Τόσκα στο 52. Έχεις δίκιο. Δεν έχει γίνει δεύτερο φάουλ. Αυτό τώρα, ρε φίλε, όμως πώς εξηγείται, δηλαδή το εξηγείς θετικά ή το εξηγείς αρνητικά? Και αυτό τι είναι δείχνει θέμα. Αυτό, Στέργιο? Καταρχήν δείχνει ότι η ομάδα έχει ποιότητα, εντάξει. Η ομάδα... Ορίστε. Ο Τόσκα το κάνει το φάουλ. Ο Τόσκα είναι στο 52. Βάλτο, Στέργιο, βάλτο. Στέργιο, βάλτο, μαζί σου είμαστε. Είναι ο Τόσκα στο 52. Πώς θα δεις. 100 ευρώ. 100 ευρώ. Στέργιο, είσαι 100 ευρώ πλουσιότερος από τώρα. Να ξέρεις. Βρείτε τη φάση, παιδιά. Λοιπόν, είναι... Στην κοινή συνομιλία. Τώρα που έχεις χάσει 100 ευρώ, πες το παίζεις στην σόρμα και δεν το ταστικά. Ωραία. Στέργιο, είσαι 100 ευρώ πλουσιότερος. Τα παιδιά λένε στάβο ότι είμαι 100 ευρώ πλουσιότερος. Λένε παιδιά από το στούντιο. Τρία παιδιά. Λοιπόν, αυτό και για τα φάουλ. Πρέπει να έχουμε εικόνα. Αν κάπου γράφει ότι ο Πέλκας έκανε το φάουλ, η UEFA έχει το φάουλ στον Τόσκα. Άρα πρέπει να έχουμε εικόνα. Κρατάμε το επίσημο, ωραία στατιστικό, το οποίο λέει το φάουλ του Τόσκα. Άρα πήρες ή ένα πράσινο ή δύο πορτοκαλί. Ή πέντε γαλάζια ή 10 ροζ, ξέρω εγώ τι να πω. Ωραία. Πάει και αυτό.
θα συνημερώσουμε από κοντά με τον Σταύρο για το σκηνικό συνέντευξη τύπου. Δεν μου έδωσε την άδεια να τον μεταφέρω. Okay. Ασύλληπτο, παιδιά. Ασύλληπτο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Βλέποντας λίγο την UEFA το πρωί, είδα ότι το γκολ το χρέωσε στον. Κρέσπο. Στον Κρέσπο, αυτό το γκολ. Ενώ λίγα λεπτά μετά τον γκολ χρεώθηκε στον μεσοκριτικό τη Μπάτε. Σκάβη. Ναι. Δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω πότε το άλλαξαν. Και τη UEFA, εντάξει, μικρή σημασία έχει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βρίσκει τον Κρέσπο και αλλάζει πορεία η μπάλα. Ναι. Εντάξει, είναι μια φάση που στον παίκτη της μπάτα να χρεωθεί, δεν θα πει κανείς τίποτα. Ναι, αλλά ναι, εντάξει, επειδή τη βρίσκει καλά ο Κρέσπο και αλλάζει πορεία, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι και τόσο άδικο να χρεωθεί ένα στο γκολ ο πολύ καλός και χθες Κρέσπο. Γενικά ήταν πολύ καλό το δίδυμο πίσω Κρέσπο Βαρέλα. Αν εξαιρέσεις αυτή τη φάση, αυτή την άτυχη στιγμή για τον Κρέσπο, δεν απειλήθηκαν ιδιαιτέρως το δίδυμο στα στόπερ. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι είναι το πιο αξιόπιστο αμυντικό δίδυμο στην Ελλάδα, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό που έχουν παίξει μαζί ο στόπερ, ξεπερνάει σίγουρα τα 65 παιχνίδια. Είναι τεράστιο νούμερο. Ναι. Το να παίξουν δύο παίκτες μαζί σαν στόπερ 65, γιατί να βάλουμε και τα μάτια στον Κρέσπο στα αριστερά ή στα δεξιά, ξεπερνάμε και τα 80. Ναι, αλλά εννοείς εκεί. Ο ένας παρτενέρ του άλλου, πάνω... ναι. Ναι, ναι, ναι. Μα το έλεγε και ο Βαρέλα στην προετοιμασία ακόμα, ότι ξέρω όταν πάει κάπου ο Κρέσπο, εγώ πρέπει να πάω αντίθετα ή τι θέλει ο Κρέσπο και τι πρέπει να κάνω εγώ. Όλη τη γραμμή έλεγε. Δηλαδή και ο Ντομάτος πώς θα κινηθεί για να καλύψω εγώ τον Βαρέλα ενδεχομένως. Και το Βιερίνια, ότι το γεγονός ότι δουλεύουμε όλοι μαζί σημαίνει ότι έχουμε μάθει πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ναι, και είναι πολύ ναι, σημαντικό, ναι. Ναι. Οπότε θα πρέπει και ο Χατζηρίου να ανεβάσει περισσότερο ρυθμό, γιατί για να σπάσει αυτό το δίπολο Βαρέλα Κρέσπο είναι δύσκολο. Και αυτή η χημεία, ναι. Ναι. Εντάξει, η θέση του αριστερού Πάκας είναι πιο ανεξάρτητη για τη θέση του Στόπερ, γι' αυτό και ο Τόσκας έχει πιο εύκολο έργο. Πώς τον είδες χθες, Στέργιο, τον Τόσκα, μιας και τον είδαμε βασικό. Εμένα δεν μας έβγαλε νομίζω τα μάτια, αλλά ήταν ένας πάρα πολύ αξιόπιστος αμυντικός. Μέτρησε τουλάχιστον 5-6 σωστά ανεβάσματα. Ναι. Εντάξει, καλός μονομαχής, απλά σοβαρός και σίγουρα ένας παίκτης που μπορεί ο Λουτσέσκου να βασίζεται πάνω του, χωρίς να κάνει δεύτερη-τρίτη σκέψη ή να χρειάζεται να πάει στην εκκλησία να ανάψει ένα κυρί για να μην φανεί η απουσία του Βιερίνη από κάποιο παιχνίδι. Σωστά. Στέργιο, επειδή πλέον έχουμε μια εικόνα από τον Τόσκα, okay, όχι σε μια σειρά αγώνα, αλλά έχουμε εικόνα, έχουμε δει τα στοιχεία του, νομίζω ότι είναι κανονικός αριστερός μπακ στον οποίο μπορείς να υπολογίσεις κάποια πράγματα. Οκ, okay, δεν είναι κάποιος παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά είναι ένας κανονικός παίκτης. Ναι, πολύ υψηλού δεν είναι, αλλά προφανώς είναι υψηλού, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι διεθνής Ρουμάνος, εντάξει, έχει παραστάσεις και νομίζω ότι έχει και τοπική να γίνει ακόμα καλύτερος και να αναβαθμίσει και το επιθετικό κρεσέντο του, και το επιθετικό ρεπερτόριο στη συνέχεια. Πάντως, εντάξει, δείχνει να έχει μπει στο κλίμα του ΠΑΟΚ. Σημαντικό νομίζω και αυτό ότι έχει στον πάγκο ένα συμπατριώτη του. Πάντα μετράει για να αποδεικνύει όταν βγαίνει από τη χώρα ότι υπάρχει μια ξένη χώρα, τέλος πάντων. Και τον ξέρει καλά ο προπονητής, ναι. Ναι, νομίζω από εκεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς στη θέση του αριστερού του φύλακα. Στη θέση του δεξιού υπάρχει ένα θέμα. Ενδεχομένως να κάνει ο ΠΑΟΚ κάποια κίνηση τον Δεκέμβριο. Δηλαδή, μόνο απίθανο δεν το βλέπω. Ναι, γιατί δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή αυτός ο Μάτος πότε θα ξεκουραστεί. Ναι, 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 έτσι. Η θέση του Μάτος, αν το σκεφτούμε, είναι η μόνη που δεν υπάρχει κάποιος αξιόπιστος ως backup. Αν και να σου πω κάτι, έχεις πετάξει ατακάρα. Έχεις πει ότι ο Μάτος θα ξεκουραστεί με τον Αίτη των Σπάτων και πάλι με ερωτηματικό, έτσι. Μα θυμάστε πέρσι ότι έπαιξε όλα τα μάτια του κυπέλλου. Ναι, και με Καλαμαριά. Και με Καλαμαριά και με Γυνιακό και με... Εντάξει, ναι, ξέρω, ναι, ναι, ναι. Και με το Κολοκοτρονίτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι, πήγαν άνθρωποι του ναι. Ανεβαίνει ο πύχης όπως καταλαβαίνεις, άρα φέτος θα τον δούμε και με αίτητο σπάτων, έτσι όπως το πάμε. Νομίζω πως όχι, εντάξει, Θεού. Φαντάζομαι. Όχι, θέλει ξεκούραση ο Μάτος. Νομίζω ότι το δείχνει. Γιατί θέλει τα ποιοτικά ανεβάσματα του Μάτος. Θέλει την ουσία από τον Βραζιλιάνο. Και όταν δεν είναι ξεκούραστος, όταν το μυαλό του δεν είναι. Κυρίως θέλει το καθαρό μυαλό αυτό του. Αυτό ακριβώς. Όταν το μυαλό δεν του δεν είναι καθαρό, δεν σου προσφέρει και ενδεχομένως να. Όχι να σε κρεμάσει, αλλά να φορτωθεί με κάρτες, έτσι. Ναι. Να σου δώσει αυτή τη φάση που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος. Αδικούμε λίγο τον Κίτσιο, αλλά λίγο τον αδικούμε πολύ, γιατί και αυτός μας έχει δώσει το αίσθημα
στο μάτι με τον Άρη να, να πούμε όχι τόσο εμείς όσο ο Λουτσέσκο ότι εντάξει έχω πίσω και έναν αξιόπιστο μπακ. Δεν κρίνεται από ένα μάτσο ο Κίτσκο, αλλά όταν το μάτσο αυτό το περιμένεις δύο μήνες και έχεις την ευκαιρία και έχεις την εξέλιξη αυτή στο, στον αγώνα, παίρνεις και την κόκκινη. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχεις στο μυαλό, αλλά νομίζω ότι μέσα στις κουβέντες που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες ενώ του Δεκεμβρίου, νομίζω ότι ένας αξιόπιστος δεξιός οπισθοφύλακας δεν θα είναι άσχημος, γιατί εντάξει, η σεζόν είναι μεγάλη. Μακάρι ο Μάτος να είναι υγιής μέχρι το Μάιο και να μπορεί να παίξει 40-50 μάτς, αλλά πρέπει να σκέψει και το ενδεχόμενο τιμωρίας, τραυματισμού, χτυπαξίλου και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είναι θέματα δευτερευούς σημασίας, αλλά νομίζω ξαναλέω ότι είναι στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ μια νύχη στα δεξιά. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που αν τραυματιστεί προσευχόμαστε όλοι μαζί. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν λύσεις. Εντάξει. Και για τον πρίγκιπα υπάρχουν οι καταστάσεις και για τους κεντρώους και για τους εξτρέμ και για τα μπακ πλέον, αλλά στα δεξιά υπάρχει ένα μικρό κενό. Και στα εξτρέμ φάνηκε ότι υπάρχουν λύσεις, γιατί μπήκε ο Ζαμπά μέσα έτσι, για να ξεκουράσει τον Μπίσεσβαρ και νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ευκαιρία, έτσι, αυτό τη φανέλα βασικού που του έδωσε ο Λουτσέσκου. Άκουγα αυτό που έλεγε ο Σταύρος για τον Άρντα, θα πρέπει ο Άρντα να ανεβάσει τροφές γενικότερα. Εντάξει. Και ο Ζαμπά νομίζω δεν είναι χαρούμενος, ή κανείς δεν είναι χαρούμενος όταν είναι εκτός αποστολής, αλλά ο Ζαμπά ήταν εκτός, πήρε την ευκαιρία, έβαλε δύο γκολ, έδωσε δύο ασίστ. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι πρέπει να καταλάβει ο Άρτο ότι μπροστά του έχει παίκτες ποιοτικούς. Και δεν έχει παίκτες της σειράς και είναι ο καλύτερός τους. Που μπορεί και να είναι, αν παίξει, αλλά θα πρέπει να το δείξει. Ναι, θα πρέπει να το δείξει. Δεν μας το έχει δείξει μέχρι τώρα. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι σίγουρα όποτε έπαιξε ο Άρντα είχε διάθεση, είχε αποτελεσματικότητα, εντάξει, και οκ, αλλά δεν έβγαλε κλιμάκια πολύ παραπάνω από τους υπόλοιπους, ώστε να πούμε ότι τι αδικία είναι αυτή που γίνεται στον Άρντα και παίρνει ο Ζαμπά και δεν παίζει ο Άρντα. Εντάξει, μέσα από τον ανταγωνισμό βελτιώνεις και σαν παίκτης τώρα. Να μην ξαναγεννάμε στον Άρντα. Όχι, όχι. Στέργιο, η ομάδα προπονήθηκε σήμερα το πρωί, έτσι. Προπονήθηκε σε καταστάσεις της... Πιστέψε η προσία, θα λέω. Τέτοια λέγε, τέτοια λέγε, Στέργιο, να μας κυνηγάνε. Ναι, ναι, πες, της ΕΠΣ. Που χρησιμοποιούν οι εθνικές ομάδες της Λευκορωσίας. Στον Άγιο Κοσμά, δηλαδή, της Λευκορωσίας. Στον Άγιο Κοσμά του Μύρου. Ωραία, ναι. Προπονήθηκαν μόνο οι 8 που δεν αγωνίστηκαν βασικοί χθες, εντάξει, σύντους τερματοφύλακες. Πρωί η προπόνηση. Δεν έχει νόημα να πάμε να δούμε την αποθεραπεία. Όχι την αποθεραπεία, την προπόνηση 8 ατόμων, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφει η ομάδα στις 3.30 μαζί και εμείς και θα έχει ο Λουτσέσκου δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, για να κάνει έτσι κάποια σχέδια, κάποια πλάνα στο πορτάρι για το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το απόγευμα της Κυριακής στην Τούμπα, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Οπότε, επειδή θα κερδίσει, φαντάζομαι, ο ΠΑΟΚ, δεν γίνεται να συμβεί ξανά. Ναι, εντάξει. Εκείνη το μάτς που ο Τζόρβας πραγματικά κατέβασε ρολά. Ναι, για την άνθρωπος, εκείνη το μάτς. 18 τελικές στην αιστεία, νομίζω, και ο ΠΑΟΚ, 18-16, δεν ξέρω το νούμερο. Αυτή ήταν η χρονιά που όλοι κατέβαζαν ρολά. Ναι, οκ. Εντάξει. Σαν εκείνο δεν υπήρχε, όντως. Δεν υπήρχε. Δεν είχε ξαναγίνει εκείνο. Είχε βγει MVP, κανονικά. Δεν είχε ξαναγίνει εκείνο. Στην Τούμπα. Δεν υπήρχε. Τέλος πάντων. Οπότε, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ με το καλό, εύκολα, δύσκολα, θα πάει στο συνέξι και θα μπορεί και ο Λουτσέσκου και ο κόσμος και εμείς να δούμε με άνεση το ντέρμπι. Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Τώρα, αν έρθει και χ, θα είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, το ότι θέλουμε χ το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αυτονόητο, έτσι. Νομίζω πως ναι. Τώρα, οι απόψεις δίθανται, διαφωνούμε με τον Σταύρο, ότι είχαμε μια κουβέντα και θα φύγει το μάτσα το χ, που θα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ να πάει. Και πού καταλήξατε? Εγώ νομίζω, ο Σταύρος υποστηρίζει ο Ολυμπιακό, εγώ υποστηρίζω ΑΕΚ, αν φύγει από το χ. Όχι, παιδιά, εγώ νομίζω χ. Δεν είμαστε για άλλο αποτέλεσμα σε κανένα από τους δύο. Όχι, λέμε, εντάξει, στο χ συμφωνούμε όλοι, αλλά αν φύγει από εκεί, πού θα θεωρούμε ότι είναι καλό να πάει? Νίκο, για πες. Τον Ολυμπιακό καλύτερη εβδομάδα από την ΑΕΚ, με ποιοτικότερους παίκτες. Νομίζω ότι η ήττα από τον ΠΑΟΚ, η ήττα
από τη Μίλαν και μια ήττα στο Ολυμπιακό στάδιο θα τον φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Θα φέρει πάρα και στην ΑΕΚ όμως θα φέρει προβλήματα, γιατί έχασε εμένα το ένα ντέρμπι. Η λογική μου πάντα σε αυτά είναι η εξής. Χ. Καλά, λέμε, να χάνουν βαθμούς και οι δύο. Αν φύγει, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, αν φύγει. Έτσι δεν κάθεται τώρα. Α, το πάρει η ΑΕΚ, συμφωνώ με τον συνάδελφο. ΑΕΚ. Ναι, αλλά και, και στην ΑΕΚ θα δημιουργηθούν προβλήματα. Γιατί έχει χάσει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αν χάσει και εντός έδρας με Ολυμπιακό. Ναι, αλλά ΠΑΟΚ, Μίλαν και να χάσει και από την ΑΕΚ, θα αρχίσει ο Ολυμπιακός να χάνει την ισορροπία του και το καλό του κλίμα. Ρε, εσύ, αυτοί έχουν. Ναι. Αλλά δεν αν γίνει αυτό το σενάριο. Ναι, είναι αρκετά πιθανό αυτό. Το λέω, ναι. Μόνο εδώ τα ακούτε και τα λοιπά. Πρώτη εδώ και τέτοια. Στο Λίμπερο, αλλάζει προπονητής. Είναι δεδομένο ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, ο Μαρτίνς θα μας αποχαιρετήσει. Δεν νομίζω, γιατί έχουν καλή ομάδα. Δηλαδή το ότι δεν τους έκατσε το αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα στη Μίλαν δεν ξέρω τι όνειρο είδε χθες ο Πέδρο και άλλαξε τα 10 ενδέκατα της ενδεκάδας του. Έτσι, τα 10 ενδέκατα της ενδεκάδας του, για να δώσω έμφαση. Ποιος τα βλέπω με τον Πέδρο. Ναι, οικειότητα, ναι, ναι. Πέδρο και τα γνωστά. Πέδρο μου, Ελένη μου, Ελένη μου, Πέδρο μου. Είναι μετά το διπλό στο Γιώργιο Σκανισκάκη. Ναι, ναι, ξέρεις, υπάρχει μια οικειότητα. Πέδρο μου, εμείς, εδώ το διπλό, τρεις βαθμοί, γεια σας. Τέλος πάντων. Ωραία. Άσε. Και τα εξετάζουμε μετά. Πάντως πριν σε αποδεσμεύσουμε, ναι. Γιατί κάναμε χθες μεγάλη συζήτηση για την εικόνα του ΠΑΟΚ, ότι να παίρνει αποτέλεσμα στο κακό του φεγγάρι και ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Έκανες και εσύ τη σχετική ερώτηση στον Λουτσέσκου και απάντησε έτσι όπως απάντησε. Χθες είδαμε και καλή εμφάνιση, έτσι. Δηλαδή, πέρα από την αποτελεσματικότητα, πέρα από τα 4 γκολ, νομίζω ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά και συγκριτικά με τα τελευταία παιχνίδια. Ήταν γεμάτη η εικόνα του ΠΑΟΚ, ικανοποιητική η εικόνα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή κατοχή, φάουλ, αυτό που είπες, όλα τα νούμερα είναι συντριπτικά υπέρ του ΠΑΟΚ. Τελικές, ναι. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ήταν ο ΠΑΟΚ στην αρχή της σεζόν, ένα μέρος μάλλον, σταμάτηνε Βασιλεία και Σπαρτάκ, και ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος το που είδαμε από τον ΠΑΟΚ του δεύτερου μισού την περσινή σεζόν. Και αυτό που έλεγε και ο Σταύρος, ότι όταν η ομάδα στην κατάσταση που είναι, που ακόμα ψάχνει τις ισορροπίες ολικές που μεταξύ παλιών και νέων και περιμένει κάποιους παίκτες να φορμαριστούν, έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει, δηλαδή το απόλυτο στο πρωτάθλημα, να είναι πλέον το αφεντικό για τη δεύτερη θέση και να μην έχει απώλειες, πέρα από την πικρία, στεναχώρια, εντάξει, που έχει περάσει για τον αποκλεισμό της Champions League. Τι θα καταφέρει αυτή η ομάδα όταν μπουν και οι νέοι μέσα στο πνεύμα της ομάδας, όταν αρχίζει και φορμάρει το ΠΑΟΚ και όταν γενικότερα από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεται καλύτερος, γιατί το λέγαμε και χθες, ότι θα γίνει ο ΠΑΟΚ καλύτερος είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα ήταν το πότε. Οπότε μια πολύ καλή εμφάνιση. Χθες πήραμε ένα πρώτο δείγμα. Η ηλεκτροσία μπορεί να αποτελέσει και το εφαλτήριο για να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να θυμίζει όλο ένα και περισσότερο τον περσινό ΠΑΟΚ που δεν άφηνε και πολλά περιθώρια στους αντιπάλους του. Mm-hmm. Νομίζω ότι επαφίεται στους τέφης του Λουτσέσκου. Δηλαδή και το μάτι με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό και τον Αντρόμητο στο Περιστέρι, όταν φτάσει το πρωτάθλημα με το καλό εκεί, παρεμβάλλονται και τα δύο μάτια με τη Δίδη. Νομίζω είναι μάτι που κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό επαφίεται στους τέφης του ΠΑΟΚ, το αν θα είναι νικηφόρα ή αν θα υπάρχουν απώλειες. Mm-hmm. Το σκηνικό στην συνέντευξη τύπου δεν θα το μάθουμε τελικά. Όχι, είναι ξεκάθαρο, θα υποθεί. Θα το μάθει σε μια κατηδία, εντάξει, είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή τώρα ο κόσμος που μας ακούει, εσύ στέργιο θίγεται. Σου λέει, εμείς την απέξω. Θα συσκεφτώ με το Σταύρο και θα. Εντάξει, περιμένουμε νεότερα. Ωραία, καλή επιστολή, έχετε στέργιο. Μέσα στα πέντε καλύτερα όλων των εποχών, τις προετοιμασίες. Δώσε λίγο μια γεύση, ένα κλίμα, κάτι. Μάλιστα. Οκ, καλώς. Ωραία. Αυτά, παιδιά. Έγινε, Στέργιο. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε και καλή επιστροφή. Λοιπόν, αυτά και από το Στέργιο Αναστασιάδη από τη Λευκορωσία. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αυτά είναι τα ωραία που συμβαίνουν στο διάλειμμα και δεν μπορούμε. Πώς τα λένε αυτά τα ωραία που δεν μπορούμε να μεταφέρουμε από το διάλειμμα στον αέρα. Περνάμε καλά. Εκτός αέρα είναι καλύτερα. Έλα, πείτε λίγο τα κλισέ τα ωραία. Ναι. Γιατί ναι, περνάμε καλά. Άναψαν 336 υπηρεσίες στο Καραϊσκάκι. Καλά είναι. Για να απαντήσουν κάπου. Μετρημένη είναι η υπηρεσία, α πούμε. Θα του έγραψε όλου μάλλον στο φιλογόνα. Το πούλμαν τη ΑΕΚ μάθατε τι είναι. Μεταχειρισμένο. Ναι, δεν μπορούσαν τα παιδιά να αποκτήσουν ένα καινούριο. Ναι. Πήρε μεταχειρισμένο. Εντάξει, να κάνουμε. Βέβαια. Τη Ντόρτμουντ. Α πούμε, α κρατήσουμε το. Α το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι και α πούμε τι πήρανε. Ναι, παιδιά. Δεν με, θα μπορούσαν να στείλουν. Ναι, σωστό. Δεν έχει πουλμανιά. Και έχει, νομίζω. Θα έχει προφανώ. Απλά τώρα αυτό θα είναι λίγο πιο. Και αυτό το είχαν αλλάξει και πρόσφατα. Ναι.
Ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός την Κυριακή. Ε. Ένα χ, ωραίο, περιποιημένο. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός χθες. Ναι, ρε, δεν ήταν κακός, αλλά σε 10 λεπτά του το γύρισαν. Δεν προλάβαμε να κάνουμε ανανέωση και έχει γίνει 3-1. Τηρουμένων των αναλογιών και το γεγονός ότι έπαιξε με πάρα πολλές αλλαγές, δεν είναι. Ισχύει. Ναι. Δεν ήταν κακός. Όχι, δεν ήταν κακός. Και νομίζω ότι γενικά ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός. Τώρα αυτό που ο Στέργιος όμως έχει δίκιο. Αν χάσουν και την Κυριακή, δεν αποκλείται να αλλάξουν προπονητή. Δεν νομίζω να αλλάξουν προπονητή. Να σου πω κάτι, η ομάδα δεν είναι κακή. Έχει ξεκινήσει κριτική όμως για Γκερέρο πάρα πολύ. Γιατί δεν τον έβαλε με τον ΠΑΟΚ. Ότι αν τον έβαζε και τι έγινε. Τον Σισε στην άμυνα. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Δεν υπήρχε κριτική στο Λουτσέσκου. Κέρδιζε ο άνθρωπος το κακό του φεγγάρι. Βέβαια. Στον Ολυμπιακό, όταν ξεκινάει η κριτική, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο κλίμα. Στον Ολυμπιακό δεν ξεκινάει η κριτική. Δηλαδή, αν ξεκινήσει η κριτική, θα είναι στοχευμένη, εσκεμμένη. Δηλαδή, υπάρχει ένα οργανισμό που το προστατεύει πάρα πολύ καλά. Τώρα, επειδή ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, λες ότι πάει προς τα εκεί και αυτό. Άμα στραβώσει κάτι τώρα στα κοντά, δεν είσαι και πολύ σίγουρος για τον Ολυμπιακό. Γιατί την ΑΕΚ την έχει τη καλύτερη μοίρα. Εγώ δεν λέω ότι θα φύγει ο Ζουνίδης, αλλά. Η ΑΕΚ δεν πείθει για μένα. Στην ΑΕΚ παραμυθιάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, έχει παιχτεί ένα παιχνίδι με την Μπενφίκα, ωραία, στο οποίο στο 11 με 11 δεν έχουν δει την μπάλα. Ωραία. Ξαφνικά μένουν με 10 και έχουν μείνει όλοι στο κλωναρίδι που στο 2-2 δεν έδωσε την μπάλα δίπλα στον. Πες το να, στο Γιακουμάκι για να το κάνει 3-2. Εντάξει, και παραμυθιάζονται μεταξύ τους και λένε, α, εντάξει, με την Μπενφίκα, να, η ατυχία. Καταλαβες. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πότε θα του βγει μπροστά του. Στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, έλεγαν αυτό. Ότι η ατυχία. Και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, okay. Ότι του τύχησε η ατυχία. Δεν ξέρω πότε θα το βρουν μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει άσχημα. Δηλαδή. Παίζει. Εντάξει. Δεν με πείθει αυτή η ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή περισσότερο με πείθει ο Ολυμπιακός από αυτό που έχω δει παρά η ΑΕΚ. Δεν στρίβει, ας πούμε. Παίζει και αυτή. Ρε παιδί μου, και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τώρα. Ναι. Εγώ σου λέω ότι είναι και σε καλύτερη κατάσταση από την ΟΠΑΟΚ. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ακόμα αυτό που μπορεί. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ. Ναι, Νίκο Μασχοβίτη. Αυτά είναι. Εντάξει, θέματα. Επίπεδο. Βέβαια. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Αυτό είναι που σε κάνει να λες ότι υπάρχει θέμα στους άλλους. Ναι, σωστά. Γιατί εσύ δεν έχεις πιάσει 100%. Εγώ πάντως επιμένω και λέω ότι όταν παίζεις εσύ και παίζουν και οι αντίπαλοι σου μαζί, το πιο καλό αποτέλεσμα είναι το Χ. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει 13, σωστά. Η ΑΕΚ έχει 12, ο Ολυμπιακός έχει 12. Καλά τα λέω, ρε. Όχι, δεν τα λες καλά. Δεν τα λέω καλά, κάτι έχω χάσει γι' αυτό. Αυτό θέλω. Περίμενε. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν. Καταρχάς, 6... ξεχνάς τον Ατρόμητο. Ναι. Έτσι, ξεχνάς τον Ατρόμητο. Ναι, παίζουν λίγο τη βαθμολογία. Λοιπόν, 13 ο ΠΑΟΚ, 13 ο Ατρόμητος. Είναι και ο Ατρόμητος 13, σωστά. 12 η ΑΕΚ, 12 ο Άρης μαζί με τον Ολυμπιακό, οι τρεις αυτοί συμπληρώνουν την πεντάδα. 9 ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία. Αν σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα διεκδικούν το πρωτάθλημα. Το να πας εσύ την Κυριακή σου 16 και μετά σε διακοπή. Και οι άλλοι δύο είναι στους 13. Ωραία. Ναι, είναι εκπληκτικό. Και έχοντας και το μείον 2 από πέρσι. Είναι εκπληκτικό. Είσαι σούπερ. Ο Άρης με ποιον παίζει. Είσαι σούπερ. Άρης παίζει μέσα στο Πανιόνιο. Μέσα στη Νέα Σμύρνη το Σάββατο. 6 και 4. Με κομμίνι διαιτητή. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραίο παιχνίδι. Οπότε το Χ. Μια χαρά σου κάθεται. Γιατί πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει δύσκολα στην Τρίπολη. Δηλαδή, καλό το όνειρο. Πολύ ωραία η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Έτσι, σκηνές αγνές ποδοσφαιρικές. Αλλά κάπου στην Τρίπολη νομίζω ότι θα μπει ένα φρένο. Δεν είναι κακή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί είναι να της λείπει αρκετή ποιότητα, όχι, αλλά είναι μια χαρά ομάδα. Συμφωνώ. Και επίσης, επειδή του έχουν βγει και όλα τα παιχνίδια πλέον. Αυτό. Έτσι, έχει και απλά εγώ νομίζω πολύ ότι κάποια στιγμή θα ακριβώς. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, αυτό ρε παιδιά είναι και λίγο νομοτελειακό. Δεν έχει ούτε μεγάλο βάθος, ούτε πολλή ποιότητα. Παίζει με πιτσιρίκια και όλα αυτά. Ναι, το βάζουμε στο κάδρο απλά γιατί ξέρεις, πολλοί έχουν ξεκινήσει να προτρέχουν και το Παναθηναϊκό. Ναι, απλά τώρα τι γίνεται. Είναι λίγο και το να το δεις μισογεμάτο το ποτήρι, αλλά λίγο να το δεις και να το δούμε και εμείς λίγο μισοάδιο και ρεαλιστικά στη λογική ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με τη Λαμία. Έχει παίξει με τον Πας Γιάννενα. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πας Γιάννενα. 2-1. Ωραία, το γύρισε. Και το γύρισε. Είναι όντως. Εδώ ήταν στα μεγάλο κρέδι αποτέλεσμα, ναι, του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ. Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Εντάξει, Λεβαδιακός του κουμπότη, φίλε. Αντίνομος είναι φέτος ο Λεβαδιακός. Είναι πολύ, πολύ, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά εντάξει, όσο να είναι, είναι 3-0 επί του Λεβαδιακού. Ναι. Πού είναι εδώ ο Παναθηναϊκός? Λάρισα. Δεν έχω εικόνα εκεί από το συγκεκριμένο πολύ, παιχνίδι. Λάρισα Παναθηναϊκός 1-3. Λόγω δόνη και λίγο δύσκολα σαν κλίμα, αλλά εντάξει, αγωνιστικά η Λάρισα. Τι ποιότητα έχει η Λάρισα δηλαδή εκεί? Λοιπόν, εντάξει, εδώ που είναι ο Παναθηναϊκός. Λαμία. Εδώ είναι με τη Λαμία. Με τη Λαμία 3-1. Εντάξει, η Λαμία νομίζω ότι είναι μία από τις χειρότερες ομάδες για μένα. Ναι, από δηλαδή αυτό που έχω τα δει. Παιχνίδια που έχει παίξει. Και η πρώτη αγωνιστική, μισό λεπτάκι λίγο. Είναι. Να, εδώ με την Ξάνθη. Ναι, οκ. Δηλαδή ξεκινάει με διπλό στην έδρα τη Ξάνθη. Ωραία. Μέχρι στιγμή δηλαδή.
Η Ξάνθη είναι που είναι ένα αποτέλεσμα έτσι λίγο πιο, okay, για πιο μεγάλο τώρα από τα άλλα. Του... Okay. Εντάξει. Τώρα μέσα η Τρίπολη δεν κερδίζει εύκολα, είναι γνωστό, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ούτε οι παραδοσιακά και οι μεγάλοι έχουν θέματα στη Για να σου πω κάτι, και η Τρίπολη είδε και με ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή και με Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ καλή και με τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό σου λέω ότι στην Τρίπολη κάπου θα στραβώσει λίγο το σκηνικό για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί και αυτό το πράγμα με το ΑΚΑ. Δεν μπορούν εκεί πέρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπας είχε ελάχιστο κόσμο και φαινόταν μέσα στο ΑΚΑ χαμένη όλη η ομάδα. Ναι, γιατί είχε πάρα πολύ κρύο στην Αθήνα. Ενώ στα προηγούμενα δεν παιχνίδια μάζεψαν κόσμο. Δεν μπορεί να μάζεψε τόσο κόσμο ο Παναθηναϊκός σε τέτοια παιχνίδια και κοίταξε, όσο και να. Νομίζω ότι του ταιριάζει το ΑΚΑ σε αυτή την ανική ομάδα του Δόνη. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει να κάνει με τον κόσμο για μένα. Θέλουν γήπεδο να τρέξουν. Και θα του βγει στην πορεία. Καταρχά σκέψω ότι όλοι αυτοί αντέχουν τώρα. Στην πορεία, άμα παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι, γιατί επιλογές δεν έχει πολλές οδόνες. Κοίτα, για μένα δεν είναι θέμα αντοχών, γιατί μιλάμε για πιτσιρίκια. Μιλάμε για μια νεανική ομάδα. Δηλαδή, τους βγαίνει και ο Μακέντα. Βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια πιτσιρίκια, κάθε φορά βγάζει άσους από το μανίκι του. Ακριβώς. Πόσο τα βγάζει, το θέμα μου είναι ότι η εμπειρία, δηλαδή, όταν κάποια στιγμή ζορίσουν τα πράγματα, πόσο αυτά τα παιδιά θα αντέξουν την ψυχολογική πίεση για να τη βγάλουν καθαρή. Λοιπόν. Αύριο επίσης, παιδιά, δεν πιστεύω ότι το έχετε ξεχάσει, 4 παρατέρτο, ΠΑΟΚ Ρέθυμνο, έτσι, βέβαια. Πρεμιέρα της Basket League για την σεζόν 18-19. Δηλαδή μπορούμε να πούμε καλή σεζόν και επίσημα. Ναι, εντάξει, το λέμε από την Τετάρτη. Εντάξει, είχαμε κύπελο. Χθες ολοκληρώθηκε και το κομμάτι του ομίλου Champions League, γιατί ολοκληρώθηκαν τα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει στην Ελβετία. 27 χρόνια μετά τον τελικό της Γενέβης θα παίξει στην έδρα της Φρίμπουργκ. Θυμάμαι καλά, κάπου τέλειο Ιανουαρίου είναι εκείνο το παιχνίδι. Καθώς οι Ελβετοί κάναν την έκπληξη, περάσαν τη Σακάρια και η Ναντέρ μέσα στον όμιλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει έναν όμιλο πλέον με Τενερίφη, με Βενέτσια, με την Τσέχικη την Όπαβα, με τη Γερμανική την Telekom Vonis, με την Χάπουελ Χόλαν από το Ισραήλ, την Ναντέρ που προέκυψε από τα προκριματικά και την Ελβετική τη Φρίμπουργκ. Θεωρητικά είναι ένας όμιλος στον οποίο μπορεί να είναι μέσα στους πρώτους τέσσερις και να πάρει την πρόκριση για την νοκάουτ φάση μετά. Τώρα για το αυριανό παιχνίδι, σήμερα λίγο πιο μετά είναι η τελευταία προπόνηση και θα έχουμε εικόνα από εκεί. Κυρίως για τον Pope που είναι αμφίβολος, που δεν προπονήθηκε ούτε χθες για αυτό το θέμα με αυτή τη φλεγμονή που έχει στη μασχάλη και παραμένει αμφίβολος. Κατά τα άλλα, εντάξει, τα προβλήματα είναι τα γνωστά. Είναι ο Γκόσπι είναι εκτός και ο Τσόχλας επίσης. Είναι ένα πρώτο παιχνίδι το οποίο έρχεται και υπάρχει και εδώ υποχρέωση νίκης με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Ρέθυμνο. Εγώ νομίζω ότι είναι πιθανό να μοιάξει αρκετά στο πρώτο παιχνίδι με τον Πανιόνιο για το κύπελο, καθώς και το Ρέθυμνο, ναι μεν, είναι πιο δυνατό από τον Πανιόνιο, okay, αλλά δεν ξέρω αν φέτος θα μπορεί να έχει πορείες κάποιων προηγούμενων χρόνων με βάση το ρόστερ που έχει φτιάξει τώρα το καλοκαίρι. Είναι ευκαιρία λοιπόν να ξεκινήσει με 2-2 και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα, να πάρει ψυχολογία και μετά φυσικά να πάει να παίξει στη Βενετία, να παίξει με την ΑΕΚ, τα πιο ζόρικα παιχνίδια που έρχονται στην πορεία. Γενικά, από αυτή την εβδομάδα ξεκινάει το non-stop πρόγραμμα με παιχνίδια ανά 2-3 μέρες, ανά 3-4 ημέρες μάλλον, και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Οπότε η σεζόν ξεκινάει πάντα πολύ απαιτητικά, έτσι όπως είναι το φορμά του Champions League, στις ομάδες που συμμετέχουν εκεί. Έχει πραγματικά από την αρχή πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα. Κάτι φυσικά το οποίο το ξέρουν καλά στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και φέτος έχουν προσπαθήσει και έχουν κάνει ένα ρόστερ όσο το δυνατόν πιο γεμάτο για τα δικά τους επίπεδα. Αύριο λοιπόν, 4 παρατέταρτο είναι το τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Ρέθυμνο, πρώτο παιχνίδι για την Basket League. Αγάπη Γαβριλίδου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Εδώ από Δευτέρα κανονικά και Σταύρος και Στέργιος όλοι εδώ για το ΠΑΟΚ 24. Έτσι κι αλλιώς μετά το παιχνίδι της Κυριακής ακολουθεί διακοπή, οπότε χαλαρώνουν λίγο και οι ρυθμοί. Λοιπόν, μένετε στο λίμπερο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.